Γεια σας, καλώς ήρθατε στην GameNet, εδώ στο Sport 24. Είναι βραδιά κυπέλου, αλλά είναι και μια όμορφη βραδιά, γιατί είναι πολύ απλό, θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, για μπάλα και για άλλα. Ντέμις Νικολαίδης. Για ό,τι θες. Καλώς ήρθες. Γεια. Μαζί με τον Ηλία Καλονά, θα είμαστε εδώ για περίπου 2 ώρες. Έχεις χρόνο? 2 ώρες είναι πολλές. Θα πληρώσουμε. Πάμε να μας πάει στη δουλειά. Όχι. Έχω έρθει ποτέ να πει εγώ ποδόσφαιρο ή ο Καλονάς. Και αν επιτυχώς κιόλας μετά, όταν παίζουμε. Σχολιάζω. Μας παίρνει στη δουλειά. Όχι. Και οι δημοσιογράφοι σχολιάζουν, τι κάνουν. Δεν περιγράφουν μόνο. Δεν έχω κάνει ερώτηση ποτέ δημοσιογραφική. Γι' αυτό είναι και ο Γιάννης δίπλα ο Πάγκος. Ναι, ναι. Και κάνει και με εκνευρίζουν και ερωτήσεις του. Αλλά είναι σωστές, γιατί είναι δημοσιογραφικές. Ο Γιάννης, επειδή γνωριζόμαστε, είμαστε μαζί στον Αλφα και στο Sky με τον Γιάννη. Α, ναι. Είναι από τους ανθρώπους και τα παιδιά και τους δημοσιογράφους που για μένα είναι κόσμημα γενικότερα, γιατί η πορεία του και το ήθος του είναι και οι γνώσεις του γενικότερα, γιατί το... και έχετε πολύ ωραίο δίδυμο στην Νόβα, παρεμπιπτόντως, για να το πούμε αυτό. Όχι, θα σου πω κάτι, το λέγαμε με τον Ηλία που είχατε το contact για να έρθει εδώ στην εκπομπή. Θεωρώ ότι σε αυτή την εκπομπή, επειδή έχουμε και τον Κέσσαρη, ξέρεις που συνέχεια αναλύει. Καλά, καλά, ωραία. Γιατί μιλάει για μπάλα. Ναι, αυτό. Έχω δει με τον Κέσσαρη μαζί με τον. Με τον Τζάρλι. Ναι. Και μιλάει για μπάλα. Ναι. Διαφωνείς, συμφωνείς, για μπάλα μιλάει. Για μπάλα, για μπάλα. Εδώ με για μπάλα κυρίως μιλάμε. Τι ήθελα να πω. Ότι έκανε το. Α, όχι, ναι. Ότι θεωρώ ότι μαζί με τον Νταμπίζα που έχει έρθει σε αυτή την πολυθρόνα που κάθεσαι και εσύ. Έχουμε φέρει, και το λέω όπως το σκέφτομαι, Ντέμι, ναι. Τους δύο ανθρώπους που μπορούν να αναλύσουν καλύτερα το ποδόσφαιρο ως πρώην ποδοσφαιριστές. Γιατί το λέω αυτό, γιατί άλλο να παίζεις μπάλα και άλλο να βλέπεις και να αναλύεις. Νομίζω ότι είναι πιο δύσκολο αυτό το κομμάτι. Επειδή το έχεις περάσει, το έχεις ζήσει από όλες τις πλευρές. Θα σου πω, μ' αρέσει που είναι ο Νίκος εκεί. Μπορεί και άλλοι να μπορούν να το κάνουν αυτό, σίγουρα θα μπορούν, αλλά... Τώρα που το είπες έτσι. Ναι, δεν μπορεί ένας δημοσιογράφος. Υπάρχουν μερικές λεπτομέρειες που δεν μπορεί να τις πιάσει και με τον Γιάννη το καταλαβαίνω. Απ' την άλλη, εγώ δεν μπορώ να πιάσω του Γιάννη. Οπότε νομίζω ότι αλληλοσυμπληρώνεται ναι, είναι ωραίο αυτό. Αυτό το πράγμα. Όχι, εγώ και δεν είναι τυχαίο που και στο εξωτερικό ας πούμε, γίνεται. Εννοείται. Γιατί όχι. Θέλεις και τη μία ματιά ενός παίχτη που έπαιζε, ενός πρώην ποδοσφαιριστή, ας πούμε. Αλλά θέλει και ένα δημοσιογράφο. Εγώ δεν μπορώ. Δεν γίνεται να γίνω εσύ. Ναι, και αν γίνω εσύ, έχασα και αυτό που. Είσαι εσύ. Ναι, ναι, δηλαδή ναι. Τη διαφορά αυτή που μπορεί να γίνεται. Οπότε, άμα παντρεύονται αυτά τα δύο, είναι ωραίο, νομίζω είναι καλό. Και του λένε και football expert στο εξωτερικό. Δηλαδή του συγκεκριμένου αναλυτέ, του πρώην ποδοσφαιριστέ εννοώ. Είναι μια κατηγορία ξεχωριστή. Είναι στην Αγγλία το κάνουν ναι, ναι. Καλά αυτό. Το κάνουν πολύ καλά γιατί έχουν και την τεχνογνωσία. Ντέμι, Ηλία, φίλες και φίλοι, οι ποδοσφαιριστές είναι πιο άνετοι για το τι θα πούν και τι θα αναλύσουν. Δεν έχουν δεύτερες σκέψεις. Δεν έχω, όχι. Δεν... Άρα είναι διαφορετικά τα δεδομένα εκεί. Καταλαβαίνετε ότι ο απέναντί μου, όταν είναι άνθρωπος ποδοσφαίρου, γιατί τι θα είναι, αλλιώς. Συμπεριφέρεται. Ναι. Καταλαβαίνω, έχει μια οικειότητα παραπάνω. Λοιπόν, απόψε, καλά, θα πούμε κι άλλα. Θα μιλήσουμε πολύ για μπάλα. Γι' αυτό είσαι εδώ και μόνο για μπάλα. Αν και. Να σου πω, τα παπούτσια φοράς τι είναι πασχετικά. Όχι, όχι. Τι είναι, για τρέξιμο. Τρέξιμο. Κάτι. Ανεβαίνεις κάτι φορές και. Για να χάσεις κιλά. Ναι, ναι. Είχα μια χαρά σε βλέπω. Μια χαρά με βλέπεις τώρα. Ναι. Εντάξει. Θέλω ακόμα. Έχω ακόμα δρόμο. Εντάξει. Ωραίος είσαι. 0-0. Το παιχνίδι που είδαμε προηγουμένως. Με την ΑΕΚ ελαφρώς καλύτερη. Με μεγαλύτερη πίεση, καλύτερη από τα προηγούμενα παιχνίδια. Ολυμπιακό στραβοπάτημα, ακόμη ένα σήμερα, το απόγευμα με τον Πανετολικό. Χωρίς νίκη μέσα στο 2022. Χωρίς νίκη το 2022. Και ο Παναθηναϊκός μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση, καθάρισε. Εντάξει, με κατώτερο αντίπαλο, η αλήθεια είναι. Και ο Ολυμπιακός με πολλές αλλαγές. Και με πολλές αλλαγές, ναι, εννοείται. Αυτό είναι το πλαίσιο του κυπέλου. Όλα κρίνονται στις ρεβάνς. Εκτός από το μάτς του Παναθηναϊκού, τι βλέπεις γενικότερα σε αυτή τη σειρά. Ένα γενικότερο σχόλιο είναι ότι θα ήθελα το κύπελλο να είναι να αντιγράψουμε κάτι από το εξωτερικό.
θα ήθελα να υπάρχει μια κλήρωση. Πώς χάσαμε σε μηχανιώνα, ας πούμε. Νοκάουτ, βασικά. Νοκάουτ. Δεν είμαι σίγουρος αν στην Αγγλία γίνεται αυτό. Νομίζω ότι υπάρχει ένας γύρος που ο μεγάλος παίζει στην έδρα του μικρού και είναι νοκάουτ. Ναι. Θα ήθελα να υπάρχει αυτό. Να μπορεί να μια μικρή ομάδα. Γιατί ένα μάτς είναι. Τα διπλά παιχνίδια, μια μικρή ομάδα πώς φορέσα κάτι την έκπληξη. Αν η μηχανιώνα εκείνη την εποχή ήταν διπλό παιχνίδι, δεν θα μπορούσε να αποκλείσει την ΑΕΚ, σωστά. Ναι, Δημήτρη, τώρα ποιες ομάδες μπορεί να κάνουν. Ποια ομάδα μπορεί να είναι μηχανιώνα τώρα και να αποκλείσει τον Ολυμπιακό ή την ΑΕΚ. Μπορεί να μην είναι μηχανιώνα, μπορεί να είναι Λαμία όμως. Α, μιλάς η ομάδα σου παιδί. Έχουμε δει την Λαμία. Okay, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Σε διπλούς αγώνες και όλα ναι. Σε μονό. Ναι, ή πανετολικό σήμερα, α πούμε. Εντάξει, ναι, έχεις δίκιο. Θα μπορούσε να γίνει έτσι να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ο Ολυμπιακός είχε πολλές αλλαγές σήμερα. Είδα λίγο το μάτς. Καλός πανετολικός, πολύ καλύτερος από ό,τι έπαιξε στην ΑΕΚ που πήρε το διπλό. Έχει κάνει δουλειά, Αναστασίου. Έχει κάνει δουλειά, αυτό 100%. Έτσι. Ο Ολυμπιακός, πώς να τον κρίνω, είχε πολλούς νέους παίκτες μέσα. Πολλές αλλαγές, είχε πολλές αλλαγές. Έγινε μεγάλη διαχείριση και έγινε μεγάλο ρωτήσεων, όντως. Ναι. Εντυπωσιακό δεν ήταν το μάτς αυτό. Εντυπωσιακό ήταν το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, όσον αφορά την δημιουργία που δεν είδαμε τίποτα. Τώρα, να περάσουμε στο τελευταίο μάτς ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Νομίζω έχασε μεγάλη ευκαιρία σήμερα η ΑΕΚ να τελειώσει την πρόκριση. Επιτέλους να αποκλείσουμε τον ΠΑΟΚ, γιατί τα τελευταία χρόνια λίγο μας έχει πάρει τον αέρα. Με τρεις τελικούς και έναν ημιτελικό. Ναι. Στο τέλος, από ό,τι καταλάβαμε, παίζοντας και με τις αλλαγές που έκανε η ΑΕΚ, βάζοντας και τρίτο αμυντικό χαφ, ήθελε να μην χάσει. Και μπορεί να ξέρει καλύτερα από μένα. Εγώ έβλεπα το μάτς και έβλεπα τον ΠΑΟΚ έτσι και έλεγα: πάμε να βάλουμε ένα γκολ να τελειώσουμε την πρόκριση, ας πούμε. Αλλά εγώ είμαι εγώ και δεν είμαι προπονητής. Ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καθόλου καλός. Ναι. Καθόλου καλός. Απόψε δεν ήταν καθόλου καλός. Ναι. Όχι. Η ΑΕΚ ήταν και πολύ καλαστημένη. Και στο πρώτο ημίχρονο καλύτερη. Και η φάση που έβγαλε. Καλές ευκαιρίες, κανονικές, ας πούμε, κλασικές ευκαιρίες, να το πούμε έτσι. Νομίζω ότι αυτό που ήθελε ο Γιαννίκης το πέτυχε σε αυτό το μάτς. Και ευκαιρίες έβγαλε. Τον δικαιολογείς όμως ότι στο τελευταίο, ας πούμε, 15 λεπτό πήρε την απόφαση να πάει στη λογική αυτή που λες με τρίτο χαφ. Δηλαδή, έχει και λίγο να κάνει και με την πίεση που έχει ως προπονητής. Ή από τη στιγμή που βλέπεις σε ένα τέτοιο παιχνίδι ότι έχω τη δυνατότητα να πάρω το διπλό, πάμε μέχρι τέλους να το πάρω κιόλας. Τι να σου πω. Αυτή είναι η ερώτηση που δεν θα έκανες ποτέ εσύ στον πάγκο. Και ο Δέλλας έβλεπε ότι το μάτς με τον Ολυμπιακό τότε πάω να το χτυπήσω να το πάρω. Ήταν σε 1-0. Και έφαγε 3 και έφυγε. Που καλά έκανε για μένα, γιατί έβλεπε τον Ολυμπιακό ότι δεν ήταν σε καλή μέρα. Μιλάω πριν πολλά χρόνια, 4-5 ναι. χρόνια. Είναι... Και βλέπει και την ομάδα του να είναι καλή. Είναι το καλύτερο παράδειγμα που έδωσες. Ναι. Οπότε, και τι έφυγε κιόλας. Ξέρεις γιατί το δικαιολογώ, γιατί ξέρω το μέλλον. Δηλαδή δεν έχει σημασία αν χάσει αυτό το μάτς για να φύγει ένας προπονητής. Ναι. Το θέμα είναι η οργάνωση και το τι πιστεύεις. Ναι, δεν είναι, αλλά... Η ΑΕΚ θα είμαι ικανοποιημένος όταν κρατήσει ένα προπονητή για 2 χρόνια. Όταν το κάνει αυτό, θα είμαι ικανοποιημένος. Ναι, αλλά το λέγαμε και πριν ξεκινήσει το μάτς. Εσύ ο Νικολαίδης, ο Καλουνάς, ο Βλαχόπουλος, οι φίλοι που μας παρακολουθούν, δεν έχουμε την πίεση που έχει ένας προπονητής. Όχι. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Και την ψυχολογία του δεν έχουμε. Ναι. Γι' αυτό είπα, δεν είμαι ο προπονητής. Ναι. Ναι, ναι, γι' αυτό είπα, δεν είμαι ο προπονητής. Εγώ πολύ ωραία κάθομαι εδώ αναπαυτικά και έβλεπα το μάτς. Έβλεπα να πάω, ο οποίος δεν μπορούσε σήμερα. Ναι. Δεν μπορούσε γιατί ήταν πολύ καλά στη μένη ΑΕΚ. Και εκεί που λες, πάω να πάρω το μάτς, λέω εγώ, ναι, που δεν είμαι προπονητής, ο προπονητής θα σκεφτεί, κάτσε μην το χάσω κιόλας γιατί έχω και δεύτερο. Ναι, αλλά με 0-0. Στο δεύτερο, γιατί έχεις πλεονέκτημα. Γιατί παίζεις την έδρα σου, Ντέμι. Και επειδή παίζεις την έδρα σου. Εντάξει. Καταρχάς, δεν υπάρχει κόσμος. Όταν δεν χάνει, όταν δε χάνει ένας προπονητής και έχει να μάθει την έδρα του, πάντα το σκέφτεται. Υπάρχουν 2 ομάδες τώρα, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, που δεν μας έχουν δείξει και δεν είναι και στην καλύτερη φόρμα. Εντάξει, ναι. Οπότε η ζυγαριά είναι 50-50, σωστά. Έχεις δίκιο. Άρα, όταν βλέπεις έναν ΠΑΟΚ που δεν είναι στη μέρα του, εγώ πάω να χτυπήσω να το πάρω. Εντάξει. Εγώ με τον προπονητή. Με βγαίνει, το λέω. Που μπορεί να το χάσω επειδή πάω να το χτυπήσω να το πάρω. Έτσι, έτσι, ναι. Ναι, έτσι. Εγώ μπαίνω πολύ στη θέση του προπονητή. Γιατί έχει έρθει 1 εβδομάδα, 2 εβδομάδες μάλλον, που είμαι με την πλάτη στον τοίχο. Ο Καλουνάς του γράφει όλη μέρα, ο Κέσσαρης του γράφει όλη μέρα. Όλα τα site, εφημερίδες και τηλεοράσεις γράφουν όλη μέρα για την ΑΕΚ του Γιαννίκη. Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο που λέει. Δεν θέλω να χάσω. Αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι, αλλά είναι δουλειά, Γιαννί.
Ο Γιάννης κάνει μια δουλειά. Ωραία, μπορώ να απαντήσω σε αυτό που λες και να πω δίκιο έχεις, αλλά μπορώ να απαντήσω και ως ποδόσφαιρο και να σου πω ότι εδώ πέρα κάνουμε ένα έργο. Βλέπουμε μια ομάδα η οποία δεν πατάει καλά, ο ΠΑΟΚ. Είναι το πρώτο μάτς, πάω να πάρω το μάτς. Okay. Διότι βγήκαμε 0-0 και ποιος μας λέει ότι έχουμε και πλεονέκτημα στο δεύτερο παιχνίδι. Ναι. Υπάρχει κανείς που να λέει. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και έχεις δίκιο. Ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες που είναι έτσι αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει. Σωστό. Δικαιολογώ, okay, όλα αυτά που λες, σωστά μιλάς. Και δεν έχω την ψυχολογία που έχει ένας προπονητής που είναι στην ΑΕΚ. Θα έπρεπε να την έχει όμως. Θα έπρεπε ο οργανισμός ΑΕΚ να του δημιουργήσει μια ψυχολογία ότι δεν τρέχει τίποτα. Εγώ δεν μιλάω για τον οργανισμό ΑΕΚ. Μιλάω για όλες τις ελληνικές ποδοσφαιρικές ομάδες από την πρώτη μέχρι την τελευταία της ΓΑΜΑ Εθνικής. Έτσι λειτουργούν οι προπονητές, έτσι λειτουργούν οι παράγοντες. Εγώ δεν θεωρώ ότι μπορούμε να βάζουμε ταμπέλες. Οι Έλληνες παράγοντες και το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι σε μια πίεση γενικότερη εδώ πόσο, 30 χρόνια που ασχολούμαστε με αυτό το πράγμα, που θυμόμαστε. Από την πρώτη ομάδα που είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης, αυτές που είναι οι πρώτες ομάδες, μέχρι και την τελευταία ομάδα της ΓΑΜΑ Εθνικής, ο προπονητής είναι πίεση. Είναι κάθε μέρα. Θα σου πω ένα παράδειγμα. Sorry, είναι κάθε μέρα. Άμα χάσεις, φεύγεις. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι. Ένα παράδειγμα ακραίο. Μόνο ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια έχει στηρίξει το Μαρτίνς τόσο πολύ. Βέβαια δεν έχουμε δει και το Μαρτίνς να χάνει και τρία μάτς. Εντάξει, σωστό. Okay, okay, ναι. Έχουμε δει το Μαρτίνς να χάνει ένα πρωτάθλημα. Το πρώτο πρωτάθλημα κιόλας. Το οποίο για τον Ολυμπιακό δεν είναι και το πιο συνήθες. Και τον στήριξε, ναι. Ευτυχώς το στήριξε. Ευτυχώς το στήριξαμε όλοι απ' έξω το Μαρτίνς γιατί βλέπαμε κάτι καλό. Και ναι, ναι. Για, ευτυχώς για τον Ολυμπιακό. Ο Μπάγκεβιτς στην ΑΕΚ. Η πιθανότητα αλλαγής προπονητή ήταν μηδαμινή, σωστά. Ναι. Ξέρεις πόσο ελεύθερος μπορεί να νιώθει ένας προπονητής όταν υπάρχει αυτή η ψυχολογία. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχει, γι' αυτό έλεγα οργανισμός ΑΕΚ πρέπει να δημιουργήσει την ψυχολογία. Δεν μπορεί να υπάρχει στο κεφάλι του προπονητή, δεν φταίει ο προπονητής, ότι έχω πρόβλημα αν χάσω ένα μάτς, αν αποκλειστώ από το κύπελο. Όταν του το βγάλεις αυτό από το μυαλό, τότε μπορεί να αποδώσει. Όταν το βγάλεις αυτό από το μυαλό των παικτών, τότε μπορεί να αποδώσουν. Τα αντίθετα από αυτά που γίνονται. Δηλαδή, μπαίνουμε μέσα, φωνάζουμε, απειλούμε, βρίζουμε τους παίχτες γιατί δεν παίζουν καλά. Όχι, όχι. Πάρ' τους από πάνω το βάρος. Μην τους φορτώνεις. Πες μου κάτι, επειδή εντάξει, κάναμε μια ανάλυση τώρα του απόψινου κυπέλου. Στην ίδια φάση που είναι οι ομάδες, ο Ολυμπιακός είναι στο C9 στο πρωτάθλημα. Συν 9 και συν 10. Συν 9 από τον ΠΑΟΚ, συν 10 από τον. Όχι, ναι, από την ΑΕΚ. Στο σύν 8 από τον ΠΑΟΚ, στο σύν 9 από την ΑΕΚ. Γιατί είναι τόσο μεγάλη διαφορά. Ενώ έχουμε δει φέτος ότι ούτε ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ καλή κατάσταση μέχρι στιγμής, βέβαια. Το αποδείς κάπου. Δεν υπήρξε ποτέ άτυχος ο Ολυμπιακός φέτος. Δεν υπήρξε. Σε όλα τα μάτια ήταν πάντα καλύτερος. Δεν έχει κερδίσει βαθμούς όντας χειρότερος. Θυμάμαι ένα μάτς, ας πούμε, με στη Λαμία που η Λαμία είχε ένα ημίχρονο απίστευτο. Παρ' όλα αυτά είχε και ένα ημίχρονο Ολυμπιακός. Καλό. Άρα δεν είδα κάποιο άδικο αποτέλεσμα. Δεν φάνηκε πουθενά όμως άτυχος ο Ολυμπιακός. Δεν πλήρωσε τίποτα. Όλες οι ομάδες πληρώνουν. Είναι καλοί, έχει ατυχία και δεν παίρνουν γκολ. Έτσι, ναι. Χωρίς να παίζει μπάλα, δεν είχε καμία ατυχία ο Ολυμπιακός. Απ' την άλλη, ο ανταγωνισμός με ΠΑΟ ΚΑΕΚ φέτος που δεν έχουν καμιά ισορροπία μέχρι στιγμής. Απολύτως καμία ισορροπία. Να περιμένουν το αντίθετο στην αρχή της χρονιάς, αλλά θα το πούμε μετά αυτό. Ναι, έφερε αυτό. Όταν λοιπόν ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία άτυχη στιγμή και εντωμεταξύ οι μικρές ομάδες ή μάλλον όλες οι ομάδες είναι ανταγωνιστικές φέτος. Δηλαδή μπορεί να χάσει βαθμούς από οποιαδήποτε ομάδα. Πρώτη φορά το βλέπω αυτό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ωραία. Δεν είσαι σίγουρος για τίποτα. Γιατί ο Απόλλωνας που είναι τελευταίος έχει πάρει βαθμούς από τους πρώτους. Δηλαδή από τον Άρη δύο φορές, από τον Ολυμπιακό, από την ΑΕΚ. Σωστό. Δεν πας άνετα κάπου και λες περνάω σε καμία έδρα. Ο Ολυμπιακός έχει πέρασει από παντού, η ΑΕΚ όχι. Πάω όχι. Με αυτό που λες όμως, το ποτάσμα έχει τελειώσει. Όχι. Όχι λες, Όχι. Παρά το συν 9 και 10 και 8. Όχι. Ναι. Πιστεύω θα φανεί στις επόμενες 2-3 αγωνιστικές. Ναι, γιατί οι επόμενες αγωνιστικές έχει και ένα πολύ κομβικό παιχνίδι που είναι 30 Ιανουαρίου. Τούμπα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Και αυτό και να δούμε και πώς θα ανταποκριθεί ο Ολυμπιακός. Πρώτη φορά είναι σε τρία μάτς χωρίς νίκη. Ναι. Ναι, αλλά. Ναι. Τρία μάτς χωρίς νίκη. Ναι, αλλά με πέρασε την Τούμπα. Τέλειωσε.
Αν δεν περάσει από την Τούμπα και χάσει όμως, υπάρχουν και τα play-off. Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Δεν σε πείθηκε ο Ολυμπιακός. Δεν είναι. Ναι, μέχρι στιγμής ναι. Απ' την άλλη, δεν σε πείθει ο Ολυμπιακός. Γιατί σε πείθει ο ανταγωνιστής. Μα αυτό έλεγα. Περιμένει συνέχεια. Ότι η ΑΕΚ ή ο ΠΑΟΚ. Ρε παιδί μου, αυτό έλεγα πάνω και στην ίσω σύνταξη. Και με τον Γκέσσαρ και με τον Τζάλι. Λέω ρε παιδιά, εντάξει, δεν μας πείθει ο Ολυμπιακός. Αφού δεν μας πείθει ο Ολυμπιακός, πώς γίνεται στο συνένια. Είναι δικαίως μπροστά. Εννοείται ότι είναι δικαίως. 100%. Αν μας πείθει ο πρωταθλητής και θέλουμε να παίζει, παράδειγμα, το πρωταθλητής να παίζει 10, δεν παίζει 10, παίζει 8. Οι άλλοι όμως παίζουν 5 ή 6. Αυτό λέω. Οπότε, αυτό λέω. Δεν μπορείς να πεις γιατί ο Ολυμπιακός είναι μπροστά, γιατί είναι καλύτερος. Είναι καλύτερος. Μέχρι στιγμής είναι. Και ας παίζει. Και όπως και να παίζει, είναι καλύτερος. Σε πιο χαμηλό level από τις προηγούμενες χρονιές. Βλέπουμε καλό πρωτάθλημα. Ναι. Ναι. Βλέπουμε καλό πρωτάθλημα γιατί έχουν δυναμώσει πολύ οι ομάδες κάτω από την έκτη θέση, ας πούμε. Όλες έχουν ένα πλάνο. Έχουμε καλούς προπονητές. Οι ομάδες προσπαθούν να παίξουν μπάλα για πρώτη φορά. Εγώ δεν θυμάμαι άλλο πρωτάθλημα που όλες οι ομάδες προσπαθούν κάτι. Ποια ομάδα σας αρέσει? Κατά καιρούς μ' αρέσουν αρκετές. Ο Αστέρας μπορεί να έχει κάνει πολύ καλά μάτς στην αρχή και δεν έπαιρνε βαθμούς. Ναι, δεν είχε καν σκοράρει, νομίζω, πόσες αγωνιστικές και έπαιζε καταπληκτικά. Και εκεί που δεν παίζει καλά το τελευταίο διάστημα, ας πούμε, θα έπρεπε να χάσει από το Βόλο, παίρνει βαθμούς. Δίκαιο είναι αυτό γιατί δεν είχε πάρει στην αρχή. Ο Βόλος παίζει μπάλα. Προσπαθεί να παίξει μπάλα. Και αυτό ξεκίνησε εντυπωσιακά. Και κάποια στιγμή. Η απόδοσή του. Πήρα το αποτέλεσμα. Δεν κατάλαβα γιατί έδειξε το προπονητή. Ναι. Η απόδοσή του είχε 6-7 μάτσα κερδίσει. Αλλά δεν ήταν το ότι ο Βόλος εκεί που έπαιζε στο 8 πήγε στο 2. Δημιουργούσε. Ναι, ναι. Έτσι. Όφι. Τον Όφι βλέπουμε να έχει μια σταθερότητα. Ο οποίος. Και καλό προπονητή επίσης. Ναι. Όφι. Όλοι έχουν ένα σχέδιο. Οι προπονητές πάνε καλά. Μπράβο. Καλό είναι αυτό. Τα Γιάννενα. Η Λαμία. Θα έπρεπε να πάρει παραπάνω βαθμούς από ότι δικαιούται. Από τις, έχω δει μάτς, δηλαδή, δικαιούται παραπάνω βαθμούς. Πρώτη φορά δεν υπάρχει ομάδα που να πεις δεν παίζει, είναι κακή ομάδα στο πρωτάθλημα. Και νομίζω ότι είναι αυτό το φετινό. Ξέρεις, γιατί πάντα εμείς λέμε πάνω, γενικά οι δημοσιογράφοι, ξενερώνουμε όταν μια ομάδα φύγει μπροστά, όπως έχει φύγει τώρα λίγο ο Ολυμπιακός. Αλλά όντως δικαιολογείται όλη αυτή η ανάλυση που κάνεις, γιατί θέλουμε να βλέπουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Γιατί τα τελευταία χρόνια και ειδικά από τότε που έφυγες εσύ, τα πρωταθλήματα δεν είναι τόσο ανταγωνιστικά. Εγώ θυμάμαι παλιότερα και καλά στη δική μας εποχή, τη δεκαετία του 80 και του 90, λίγο πιο μετά, υπήρχε ανταγωνισμός. Πήγαινε στην τελευταία αγωνιστική και γινόταν μάχη. Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό, δεν το ζήσα. Πώς δεν το ζήσες? Εγώ ναι. Πήγα στην ΑΕΚ το 96 και έφυγα το 2003, καταλαβαίνεις, είχαμε 7 ετία. Ναι, και το ζήσεις και μετά τον πρόεδρο, ως πρόεδρος το Ντεμή, ότι ήσουν κοντά στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, ήσουν κοντά. Ας ξεχάσουμε τα χρόνια αυτά, ας τα ξεχάσουμε. Λέω ότι υπήρχε... Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Τώρα παίζονται τα τελευταία 4-5-6 χρόνια, το πρωτάθλημα είναι πολύ πιο... Πιο καθαρό. Εννοεί ο Παντελής. Εγώ δεν μιλάω για το καθαρό και βρώμικο. Εγώ μιλάω ότι πήγαινε οι ομάδες έτσι. Δεν μπορεί να πάνε οι ομάδες έτσι. Δεν πηγαίνανε. Ο Ολυμπιακός έπαιρνε το πρωτάθλημα με 15 βαθμούς, 20 βαθμούς διαφορά. Στην εποχή σου. Τόσους πολλούς. Κάποια στιγμή. 2001-2002. Ισοβάθμοι ήσασταν. Εντάξει. Για να το κάνεις αυτό. Υπήρχε και αυτή η εποχή. Να παίζεις στο 100%. Το πρωτάθλημα είναι πολύ πιο καθαρό τώρα. Και με το VAR και με τους ξένους διαιτητές. Τι μου λες για το VAR τώρα με αυτό με την ιστορία με το offside? Ότι πρέπει να είναι το πόδι μπροστά. Έλεγα εγώ, μια δική μου, ότι βάλτε κάτι το οποίο να είμαστε στάνταρ. Πού πατάει το πόδι του ενός και πού πατάει το άλλο. Δηλαδή, τον εσύ δεν λες το σώμα και δεν λες το πόδι. Το σώμα το δίνανε. Τώρα που υπάρχει το VAR, άρα υπάρχει και το χιλιοστό να μετράμε, βάλε το παπούτσι. Το πιο εύκολο να μετρήσεις. Έγειρο παίχτης offside. Εμένα μου αρέσει το VAR. Και εμένα. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Γίνεται πιο δίκαιο το αποτέλεσμα. Ναι. 100%. Δεν μ' αρέσει που σταματάει τόσες φορές, αλλά οκ. Μ' αρέσει, γιατί υπάρχει μια δικαιοσύνη. 100%. Σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή να βάλεις τη ζυγαριά είναι έτσι. Σου κόβει λίγο αυτό το πράγμα. Ήθελα να κάνουμε ένα θέμα τον Γκαλονά όταν βγήκε το VAR. Ή το κάναμε, δεν θυμάμαι. Έχουμε κάνει τόσα πολλά. Ότι πλέον στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει πανηγυρισμός. Αυτό το πράγμα είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή,
σκέφτεσαι. Όταν το βάζεις τον γκολ, θα πανηγυρίσω τώρα. Καλά, δεν λέω να πας στα κάγκελα όπως πήγαινες εσύ. Γιατί θα πανηγυρίζεις πίσω. Μόλις σκέφτηκα αυτό, ε. Να βάζα γκολ να πήγαινα και να ξέρω εγώ το βάζω. Τι θα γίνεται μετά, τι θα έκανε. Πάντως, το γενικό αποτέλεσμα είναι το ότι είναι υπέρ της δικαιοσύνης. Ναι, είναι. Οπότε, δεν το συζητάμε. Είναι. Αν και, εντάξει, ακόμη δεν μπορούμε να πούμε κάτι για τα πέναλτι, έτσι. Δηλαδή, ακόμη αυτά είναι στην κρίση του διαιτητή, αλλά ακόμη και αυτά όταν υπάρχει VAR και το κοιτάνε κάποιοι άλλοι διαιτητές από μέσα τόσο, με τόση λεπτομέρεια, εντάξει, τα λάθη νομίζω ότι έχουν εξαλειφθεί. Και γι' αυτό, Ντέμι, ίσως υπάρχει αυτό, ότι μου είπες πριν, δεν ξέρω αν το πεις στον αέρα ή μου το πεις όταν είμαστε πριν εδώ, ότι και οι παίχτες είναι πιο ήρεμοι και όλα αυτά. Όταν ξέρουν και οι παίχτες οι ίδιοι ότι υπάρχει VAR και ότι δεν μπορεί να τους κοροϊδέψεις. Υπάρχει ελάχιστη πιθανότητα να τους κοροϊδέψεις. Δεν θα σε πιάσει μέσα στην περιοχή. Άρα, ναι, μέσα στην περιοχή γινόταν σφαγή στο μπράβο, ναι. Απλά οι παίχτες πρέπει να μάθουν, γιατί ακόμα διαμαρτύρονται, το ότι ναι, αφήνουμε και offside να είναι, θα τελειώσει η φάση και μετά ο επόπτης. Ξέρεις, αυτό πρέπει να το. Ναι, αλλά πώς γίνεται αυτό, μπορείς να υπάρχει αυτό έλεγχος, Ντέμι, όταν παίζεις 90 λεπτά πάνω κάτω. Όταν γίνεται και υπέρ σου, θα γίνει και κατά σου. Το offside, όχι, όταν δεν είναι σίγουρος ο επόπτης, θα το αφήσει να εξελιχθεί. Εγώ μιλάω για τον αυτοέλεγχο. Αυτό που λες, δεν μπορεί να διαμαρτύρεται. Όταν παίζω και είμαι στα κόκκινα. Το λέω εγώ τώρα που είχα το έλεγχο. Που έχουμε 60 παλμούς και αυτοί έχουν 180. Όχι, ναι, αλλά έλεγα πριν το ότι είναι πολύ καλύτερη συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών, των προπονητών. Μέσα στο γήπεδο είναι, τελειώνει το μάτς και όπως βλέπουμε στο εξωτερικό που έχει μπει μέσα στα σπίτια μας πλέον το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ντέρμπι τελειώνει, κάθονται, ο ένας δίνει το χέρι στον άλλο. Αυτά δεν υπήρχαν παλιά στην εποχή μας να καθόμαστε και να δίνουμε χέρια. Γιατί? Γιατί υπήρχε πολύ ένταση, φανατισμός. Εδώ δεν μπορούσατε να ανταλλάξετε φανέλες όταν ήσασταν στην εποχή. Μέσα στο διαιτητή, στη μέρα το μάτς, δικό σου. Ενώ τώρα είναι αλλιώς τα πράγματα, έχουν εξευγενιστεί όλοι. Το είχα πολύ. Είναι ωραίο. Πάει ο προπονητής ο αντίπαλος, χαιρετάει. Είμαστε ο Μάθο Κλοπ, χαιρετάμε τους αντιπάλους παίκτες. Είναι ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Μιλάνε καλύτερα οι προπονητές φέτος, οι προπονητές της Αλφαθηνικής, όλοι μιλάνε καλύτερα. Δεν βλέπεις άλλα, βγαίνει ο προπονητής σου λέει άλλα. Και λες ποιο μάτς έβλεπα. Χαίρεσαι να του βλέπει τον Γιωβάνοβιτ, τον Νόμπλια, όλου. Είναι ωραίο, είναι ωραίο το κλίμα, ναι. Πολύ ωραίο. Επειδή μου το είπε τώρα, τέλειο ένα μάτ. Ντέρμπι. Πλακωνόστε με του συμπαίκτε σα. Θα το ρωτήσω κι α είναι κοινότυπο. Μετά όταν θα πηγαίνετε στην εθνική και καθόστε μαζί, τι λέγατε. Δεν λέγαμε. Ρωτούσατε. Ρε φίλε, τι έγινε. Ένα τραπέζι Ολυμπιακό, ένα Παναθηναϊκό, ένα ΙΑΚ. Αλήθεια. Τα έχουν πει όλοι, έτσι ήταν. Αλλά μιλάμε για ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν ήταν καθαρό. Άσχημο αυτό. De facto δεν ήταν καθαρό. Νομίζω ότι όλοι είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Οπότε και μάτς που ο διαιτητής μπορεί να ήταν OK όταν έχεις την καχυποψία. Είσαι αρνητικά προκατηλημένος εννοείς. Ναι. Ναι. Άσχημο αυτό που λες. Φυσικά άσχημο, γι' αυτό η εθνική δεν έκανε και τίποτα. Και τι δεν έκανε, το πρωτάθλημα πήρες. Ευρώπης. Το 4 έτυχε τώρα μια διετία που πήγαν όλα. Λέμισαν, ναι, τα πράγματα. Άψογα με έναν προπονητή ο οποίος δεν άκουγε κανέναν. Οπότε νιώθαμε όλοι μας πολύ καλά. Έχεις χρησιμοποιήσει 3-4 φορές τη λέξη έτυχε, τύχη και όλα αυτά. Δεν περίμενα από σένα να το άκουσα αυτό. Για πες μου, πού το έχω χρησιμοποιήσει. Πριν. Λες, δεν είμαι... Έτυχε ο Ολυμπιακός να μην χάσει βαθμούς. Ναι. Τώρα έτυχε δύο χρόνια αυτό. Για φέτος μιλάω. Okay. Έτυχε σε μάτς. Όχι, πιστεύω ότι δεν είσαι άνθρωπος που αφήνει την τύχη. Γι' αυτό το λέω. Όχι, όχι. Γι' αυτό ρωτάω. Δεν ήταν άτυχος. Θα μπορούσε να ήταν άτυχος σε μάτς. Που ήταν καλύτερος και να μην πάρει τους πόντους. Αυτό εννοούσα. Α, οκ. Έτυχε μια διετία όταν υπάρχουν 20 χρόνια και είναι μια διετία. Γι' αυτό είπα, χρησιμοποίησα τη λέξη έτυχε. Αλλά εντάξει, το έχουμε εξηγήσει αυτό. Εκνιώσαμε καλά γιατί είχαμε προπονητή ο οποίος ήταν ο μοναδικός που δεν άκουγε κανένα και έβαζε ότι. Ότι πίστευε. Πίστευε. Οπότε εμείς νιώθουμε καλά. Έβαλε τον άλλον, δεν τον έβαλε γιατί πήρε τηλέφωνο ο πρόεδρος του. Ναι. Παναφυλιακού για να τον βάλει. Έτσι πίστευε. Άρα το κλίμα ήταν πολύ καλό. Πώς είναι να μην παίζεις σε ένα τελικό. Και να είμαι τελικό. Και να είμαι τελικό. Σωστό. Από την αρχή το έχω ξαναπεί ότι κατάλαβα ότι δεν μπορούσα να είμαι πρωταγωνιστής και έπρεπε να μπω σε ένα άλλο ρόλο και όταν έμπαινα να. Θα δίνω όλα, οπότε. Να θυμίσουμε ότι είχε πρόβλημα τραυματισμού εκείνη τη μέρα. Ναι.
Και πόσο δύσκολο είναι για εσένα. Δεν είχε, εκεί μου τύχε μόνο. Αυτό, γι' αυτό σε ρωτάω. Τι γιατί είσαι πρωταγωνιστής, γι' αυτό, ναι. Ναι, πάντα έπαιζα. Ήσουν πρωταγωνιστής πάντα, ναι. Ρε παιδί μου, ξέρετε, το ρώτησα. Προφανώς ήταν πρωταγωνιστής. Αλλά ήξερε δεδομένα ότι έχει πρόβλημα στη μέση. Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα στη μέση. Δεν έχει στον αστράγαλο που θα πεις ότι κάνω μία ένεση. Δεν έχει στο χέρι που αν το δέσω. Εκεί δεν είναι. Δεν παίζεις με τη μέση σου, με τίποτα. Λέω, θα μπορούσες να παίξεις. Αυτό σε ρωτάω. Όχι. Όχι. Όχι, μα νομίζω ούτε καν αποστολή μου. Όχι, νομίζω. Δεν ήμουν καν αποστολή στον τελικό. Δεν μπορούσα να παίξω. Ό,τι και να γίνει. Με τίποτα, όχι. Το είχες πει κιόλας ότι το είχες προγραμματίσει ουσιαστικά να φτάσεις μέχρι τα προημιτελικά. Δεν το έχω προγραμματίσει. Ναι, εισαγωγικά προγραμματίσει, γιατί κανένας... Ναι, ναι. Την τόπα που έπρεπε, που σου λέει πόσο να πάει η Ελλάδα. Ας φτάσουμε στα νοκάουτ. Εκ των υστέρων, εντάξει, άμα έκανα άλλη τόπα μπορεί να έφτανα. Αλλά μια χαρά πήγε έτσι, γιατί όταν αφού δεν έπαιξα, τον πήραμε. Ναι, εγώ ρώτησα πώς είναι να σπίξει να το βλέπει και να λέει, χαίρομαι που το χαίρομαι. Και στην Ατλέτικο που έμενα στον πάγκο, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά ψεύγουμε ότι τους θεσμούς εγώ. Είναι προπονητής, δεν με βάζει. Δεν ήμουν ποτέ εξάλλος με τον προπονητή που δεν με βάζει. Ήθελα να μόλις μπω να... Εγώ δεν λέω για τον προπονητή. Εγώ λέω για έναν άνθρωπο που είναι μέσα στο κλουβί και να βλέπει τι γίνεται και να μην μπορεί να βοηθήσει. Αυτό λέω. Ξαναείπα και ξαναλέω το ότι είμαι πολύ χαρούμενος που μπόρεσα και χάρηκα το Euro. Θα ρίσκει και έπαιζα. Θα ρίσκει ήμουν πρωταγωνιστής. Και δεν ξέρω πώς το κατάφερα αυτό. Δεν είχα καμιά πικρία, ναι, ή κάτι. Ναι. Ναι. Ήταν πολύ μεγαλύτερο από μια πικρία κάποιου αυτό το πράγμα. Εκεί το σήκωσε όμως. Την κούπα τη σήκωσε πάντως, όπως και να έχει. Και κυριολεκτικά, άμα δεις δηλαδή και τα monitor, την έχει σηκώσει την κούπα. Για φέρ' το μπροστά. Αυτό. Βάνια. Με κατσουράνε ο πίσω, βλέπεις. Πάντα Κατσού, στο πλευρό του. Γιανακόπουλος. Τον Γκούμα. Γκούμας, Τσιάρτας, Βενετίδης. Εμείς παλιά ήμασταν οι καλύτεροι που λένε παλέμαχοι. Ναι. Τώρα στην εποχή μας. Πάμε λίγο. Κάτσε, τώρα, πάμε λίγο. Τώρα αυτό δεν είναι σχηματικό, είναι η αλήθεια. Ήταν η καλύτερη εθνική ομάδα των εποχών. Εντάξει, εννοείται. Πήρε τον γύρο. Παιδάκια όλοι. Και Παπαδόπουλος και τριαντάριδες όλοι. Παιδιά. Παιδιά όσον αφορά τη ζωή. Τη ζωή, ναι. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, πολύ έμπειρο. Έχουμε, να ξέρεις, μια είδηση επιτοπή ειστηρίου που λέγατε παλιές εφημερίδες. Ποιος προπονητής έφυγε? Δεν έφυγε προπονητής, αλλά έφυγε κάτι που σε ενδιαφέρει, επιθετικός. Σύμφωνα με όσα έχουν προκύψει από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, συζητάει ο Σβιντεύσης με ομάδα του MLS. Okay. Ο ΠΑΟΚ τον παραχωρεί με 5 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει ακόμα αποσαφανιστεί ποια είναι η ομάδα, αλλά είναι συζητήσεις αυτή τη στιγμή οι δύο πλευρές. Γιατί η Μάρια Μαλίτσα ίσως ήταν το τελευταίο του παιχνίδι. Επειδή το συζητάγαμε και την ώρα που βλέπουμε το παιχνίδι για το Σβιντεύση, το πόσο σημαντικό είναι για μια ομάδα να έχει ένα παίχτη τέτοιον στον πάγκο και να μπαίνει μέσα και να αλλάζει το όλο το παιχνίδι. Βέβαια τώρα σιγά σιγά επιστρέφει και ο Νέλσον Ολιβέιρα. Αυτό θα έλεγα. Του κόστησε. Ο Ολιβέιρα του κοστίζει. Παιχταρά είναι αυτό. Με αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι είναι, δεν έχω το τόσο. Τον έχεις δει. Ναι, ακόμα δεν έχω 100% άποψη. Το ότι τέριαζε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ όμως. Του στίχησε. Έλειπε τον γκολ στον ΠΑΟΚ. Ναι, ναι. Μην κοιτάμε την καλύτερη επίθεση, γιατί αυτό το είδαμε μετά από κάποιες αγωνιστικές. Ο ΠΑΟΚ δημιουργούσε, δεν έβαζε γκολ. Και βάζουν και οι μέσοι του επίσης πολλά γκολ. Που παίζει και αυτό το ρόλο. Δηλαδή ο Κούρτιτς είναι πρώτος σκόρερ πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή. Ναι. Έχει και τους υπόλοιπους που σκοράρουν, δηλαδή πέρα από τους επιθετικούς. Ναι, άμα δεν έχει ένα σεντερφόρ. Και το πρωτάθλημα για να το πάρει ο ΠΑΟΚ είχε έναν σεντερφόρ. Ένα Πρίγιοβιτς σε τρομερή κατάσταση και ένα άκμο μετά, γιατί ο Πρίγιοβιτς στη συνέχεια αποχώρησε κιόλας. Αμερική θα πηγαίνες. Να παίξεις. Ανεβαίνει το αμερικανικό ποδόσφαιρο, αλλά φεύγεις από την Ευρώπη, έτσι. Δεν θα πήγαινα. Εκτός Ευρώπης ποτέ. Εννοώ, αν παίκτης, όχι. Όταν θα ήθελα σε μια ηλικία που ήξερες ότι στην Ευρώπη δεν μπορούσε να παίξεις. Ναι, ο Σφιντέρσκι είναι σε μια ηλικία. Όχι, όχι. Εγώ ρωτάω για σένα. Γιατί έκανες ένα ταξίδι στην Ισπανία γι' αυτό. Αν θα φύγεις για πολύ μακριά και για τα λεφτά. Στην Ισπανία στα 30 πήγα. Κυρίως... Ωραία είναι η ζωή. Ανάλογα σε ποια ομάδα. Κάνσας, ας πούμε, ή Νέα Υόρκη. Θα πας στο LA, θα πας. Όχι, το ποδόσφαιρο είναι Ευρώπη, παιδιά. Ναι, ναι. Δηλαδή, εμείς είμαστε στην Ευρώπη. Το όνειρο και της Λατινικής Αμερικής, ας πούμε, και των παικτών είναι να παίξουν στην Ευρώπη. Ισχύει. Εμείς είμαστε εδώ και θα σηκωθούμε να φύγουμε ή να πάω στη Ρωσία ή να πάω. Όχι. Και εγώ δεν καταλαβαίνω τους παίχτες που είναι 30, 31, 28 που πάνε στο Κατάρ, στο. Πού αλλού πάνε κάτω.
Στην Αραβία. Στην Αραβία, αλλά. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι πολύ τα λεφτά. Δεν μιλάμε κακά για παίχτες, για κανέναν. Δεν μιλάω κακά για παίχτες. Λέω την επιλογή του. Αν ήμουν, δεν θα έπρεπε τώρα να είχα την επιλογή. Σε προειδεάζω, μην πει τίποτα καλό. Δεν παρατηρήσει. Δεν μπορώ να κάνω. Πάω να φύγω. Δεν μιλάμε. Αλλά δεν φεύγει από την Ευρώπη. Δηλαδή δεν είναι τα λεφτά τώρα. Λίγοι ποδοσφαιριστές έχουν το μυαλό τους μόνο στα λεφτά. Πάρα πολύ λίγοι. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι. Δηλαδή... Έτσι πιστεύεις το 2022, δηλαδή ότι ακόμα ναι, και ναι, τώρα ναι. Έτσι. Ακόμα είναι. Και τώρα, ναι, ναι, ναι. Ακόμα και τώρα. Γιατί έχουν περάσει και 20 χρόνια από όταν έπαιζες ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να σου δημιουργήσω κρίση ηλικίας που λέμε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο. Το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι, το παίζεις στη γειτονιά σου. Δηλαδή, το... Είναι παιχνίδι. Από τη... Δεν είναι επάγγελμα, είναι ναι. Παιχνίδι. Επάγγελμα έγινε γιατί είμαστε κολόφαρδοι όλοι. Εμείς που έχουμε ένα ταλέντο που είχαμε. Τα λεφτά δεν παίζουν ρόλο με την Τέμι. Παίζουν ρόλο σε αποφάσεις να πάω στο γαλλικό ή στο ισπανικό ή στο γερμανικό ή στο αγγλικό. Να είμαι 25 τώρα και να ναι. Πάω σε μια ομάδα του Καζακστάν ή της Ρωσίας. Πώς το έχουν κάνει. Και Έλληνες. Λίγοι. Λίγοι, ναι. Πολύ λίγοι. Γιατί αυτοί δεν έχουν λεφτά, ας πούμε. Έχουν. Δεν μπορούν να τους πάρουν. Ναι. Πώς είναι να παίζεις στο εξωτερικό. Τέλεια. Ενώ, ξέρεις, πολλοί έχουν πάει και έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα στη ζωή, στις συνθήκες, στην προπόνηση. Πολλοί Έλληνες. Ναι. Ναι. Δεν νομίζω. Σου λέω το Γεωργάτο. Παπάδες έκανε ο Γεωργάτος στην Ίντερ. Και έφυγε. Ασίστο, ο Γεωργάτος, γκολ ο Βιέρι. Και έφυγε. Ο Βιέρι, ε. Ναι, ναι, όπως το πες. Θα το πω, τι να κάνω, θα το πω. Πες το. Νομίζω... Πεχτάρο Γεωργάτος. Ήμασταν σε ένα νησί με τον Παλομπαρίνη και τον έπαιρνε ο Βιέρι τηλέφωνο και τον παρακαλούσε να γυρίσει ο Γεωργάτος. True story. Το συμπαθώ πάρα πολύ, εκτός ότι το εκτιμώ την ποδοσφαιρική του ευφυΐα. Ναι, δεν αντέχει τη ζωή όμως. Γι' αυτό το, σε ρώτησα. Να το δικαιολογήσω και αυτό, δεν ξέρουμε την ψυχοσύνδεση του κάθε... Γι' αυτό σε ρώτησα πώς είναι η ζωή για σένα εκεί. Αλλά... Πώς ήταν, μάλλον. Λίγα είναι τα παραδείγματα αυτά. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Χαίρεσαι το ποδόσφαιρο έξω. Ναι, ρε, ντεμι, εγώ λέω στην προπόνηση, στην αναστροφή, στη γλώσσα ακόμη. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από την Ελλάδα. Είναι όλα καλύτερα. Μπορείς να φανταστείς κάτι χειρότερο. Δηλαδή ότι εδώ ήμουν μια χαρά, πήγα στην Ατλέτικο, ας πούμε, και ήταν χειρότερο. Τι μπορεί να είναι χειρότερο. Εδώ την κόλλα έχεις βάλει. Α, εδώ θα βάλει με καμία Μπαρτσελόνα στο Καμνού. Μπορεί. Όχι, δεν λέω εγώ. Δεν ξέρω. Πώς είναι να βάζει γκολ, ας πούμε, σε μια Μπαρτσελόνα. Η διαφορά είναι. Τα βάζει και με την ΑΕΚ, βέβαια, να πούμε. Δηλαδή, σωστό. Στη Ρεάλ τα βάζει με την ΑΕΚ. Αλλά ναι, αλλά έχει μια διαφορά νομίζω. ναι, το γήπεδο και το βουητό του κόσμου όταν κάνεις μια ενέργεια. Ναι. Λέει. Εμένα μου αρέσει, πάντα μου άρεσε να παίζω εκτός έδρας. Δηλαδή η ανταπόκριση. Βάζει τον γκολ και. Η σιωπή. Και η σιωπή όμω μετά. Ένα βοητό. Τα κάνει κάτι. Έχει κόσμο. Ακού. Δεν μπορώ τώρα να το πω καλύτερα. Αλλά... Το καταλαβαίνω, ναι. Αυτό που λες το βοητό, ναι. Ακόμα και η σιωπή κάτι θόρυβο. Ναι, το μόνο σίγουρο. Το τραγούδι. Τραγούδι είναι αυτό. Χίλιε σιωπέ. Okay. Έχει πίτσα λίγο πουλ. Αυτό. Πάντα τα. Εδώ είναι το γκολ που είχε βάλει με τη Ρεάλ, το γυριστό. Αυτό είναι πολύ περίεργο γκολ, ναι. Γιατί? Δεν μπαίνει. Δεν μπαίνει. Α, περίεργο από αυτή την άποψη. Νομίζω ότι είχε μια ιστορία που δεν ξέρα. Όχι, όχι. Καλά, ο Μακελελέ πώς έχασε εκεί πέρα. Ο Κασίγε είναι το θέμα εκεί πέρα. Δεν είναι ο Μακελελέ να με μάρκαρε. Όχι. Σε κοιτούσε. Μακελελέ. Η συνέχεια του Μακελελέ ήταν ο Ισχέν. Σωστό, στην Τζέλση. Και συνέχεια του Ισχέν. Είναι ο Καντέ. Μπράβο. Πω παιχταράδες αυτοί. Τι παιχτάρα αυτός ο Καντέ. Και ο Μακελέ και ο Εσχέν ήταν στην εποχή τους το ίδιο πράγμα. Σωστά. Απλώς ο Καντέ ίσως τρέχει πολύ περισσότερο. Κοίταξε, ο Εσχέν ήξερε περισσότερη μπάλα του Μακελέ. Αλλά είναι και εξέλιξη. Κάποια στιγμή δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ένα παίχτη του 80 με ένα παίχτη του 2000, ας πούμε. Έτσι δεν είναι. Άλλο ποδόσφαιρο τότε. Ναι, ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Αλλά είναι σαν να εξελίσσεται ο αμυντικός σκαφ και βλέπεις την καινούργια βερσιόν που είναι ο Εσχέν. Ένας καλύτερος Μακελελέ. Ναι. Γιατί τότε λέγαμε Μακελελέ, παίχτης. Μετά βλέπεις τον Εσχέν, τώρα βλέπεις τον Καντέ. Δεν το λέγαμε με το. Ήσουν χθες. Το λέγαμε με τον Κέσσαρη πάνω. Επειδή μου πήρε τον Καντέ. Ο Καντέ μπορεί να τρέχει πόσα χιλιόμετρα, σαν να πηγαίνει 30.000 φορές στην Μπεντέλη, μέσα στο γήπεδο. Και την ίδια στιγμή
δεν κάνει λάθος σε πάσα, ούτε με αίτηση. Αλλά ναι, πρόσεξε. Ποια πάσα. Την πάσα των 2 μέτρων, την πάσα του 1 μέτρο, την πάσα των 3 μέτρων, την πάσα δεξιά, την πάσα αριστερά, την πάσα πίσω. Την διαφορά. Πάνω να σου πω, τι λέγαμε πάνω με τον Κέσσαρη. Θα να σηκωθώ. Ναι, ναι, σήκω, θα σηκωθώ. Σήκω. Εδώ πέρα, λες και οι προπονητές τους λένε να το κάνουν. Για να κάνεις μία πάσα. Sorry τώρα που σηκώνω. Για να κάνεις μία πάσα, πρέπει να γυρίσεις το κορμί σου και να την κάνεις. Να γυρίσεις το κορμί σου και να την κάνεις. Δεν βλέπουμε αυτό. Έστω και μια, να είναι η πάσα στο ένα μέτρο. Εδώ την κουράζουμε την μπάλα, ρε Ντέμι. Και την κουράζουμε τόσα χρόνια. Στην Ελλάδα. Α. Δεν μπορεί, στην απλή πάσα. Το βλέπαμε στον ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, αλλά το βλέπουμε και σε όλα τα μάτς. Την κουράζουμε την μπάλα πάρα πολύ. Να μου πεις, ρε Βλαχόπουλε, πήγε να τα κάνεις εσύ. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να τα κάνω. Λέω το απλό δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ναι, πιο απλό. Τι μας εντυπωσιάζει όμως σιγά σιγά και καταλαβαίνουμε. Τα πιο αδικημένοι παίκτες χρόνια τώρα ήταν τα αμυντικά χαφ. Δεν μπορούσε να τους καταλάβει ο κόσμος. Τα τελευταία 10 χρόνια τους καταλαβαίνει. Ναι. Παλιά λέω. Ναι. Παλιά. Ίσως και λίγο παραπάνω. Δηλαδή από την περίοδο τη δικιά σας, το 2003-2004, με Κατσουράνη, Μπασινά κτλ. Ξεκίνησε τότε και άρχισε η εκτίμηση στα. Μπασινά. Στα τελευταία χρόνια. Στα 2003-2004. Για να αναγνωριστεί. Ναι, ναι. Έπρεπε να πάρει Euro. Έτσι. Ο καλύτερος αμυντικός χαφ που υπάρχει, ας πούμε, είναι ο Ρόντρι. Εδώ πέρα μπορεί να λέγαμε ότι είναι αργός. Ναι, ναι. Έτσι, ναι. Ο Μπουχαλάκης είναι αργός. Λένε οι Ολυμπιακοί. Μην τρελαθούμε. Όχι, εντάξει, τα credits τα έχει πάρει ο Μπουχαλάκης. Τώρα άργησε, αλλά τα πήρε. Ο Ρόντρι είναι ο καλύτερος. Και ο Μαρτίνης που τον βοήθησε, ναι, 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 τον Μπουχαλάκη. Ο Ρόντρι είναι το καλύτερο αμυντικό χαφ. Δεν γίνεται να είσαι και γρήγορος και να τα κάνεις όλα αυτά. Δεν γίνεται να είσαι και γρήγορος και να παίζεις με 95% σωστές πάσεις. Τι να κάνουμε, το ποδόσφαιρο θέλει τα πάντα. Γι' αυτό είναι το πιο δημοκρατικό άθλημα. Και θέλει και γρήγορους, αργούς, ψηλούς, κοντούς. Πρέπει να το κάνεις απλό. Εμείς το κάνουμε λίγο πιο σύνθετο εδώ στην Ελλάδα. Έτσι πιστεύω. Εγώ για να καταλάβω ότι ο Μπουσκέτς είναι καλός παίχτης, πέρασαν 10 χρόνια. Εγώ που παίζω μπάλα μέχρι να το καταλάβω. Πώς γίνεται αυτό. Δεν έχει κάνει τάκμη ποτέ στη ζωή του, ας πούμε. Είχαμε μέχρι πριν, ας πούμε, ο Τσόλο ήταν το αμυντικό χαφ που σκοτώνει τη μάρα του, χτυπάνε τα γαλάμια. Και τελικά μάθαμε το ότι μπορείς και αλλιώς να κάνεις τη δουλειά. Εξελίσσεται το ποδόσφαιρο. Και στο μυαλό σας κιόλας. Το είχατε διαφορετικά στο μυαλό σας πως είναι ο αμυντικός χαφ κιόλας. Δηλαδή μου λες, άμα δεν σκοτώνει ο αμυντικός χαφ. Αν δεν κάνει την assist, αν δεν κάνει goal, που είναι η ουσία του ποδοσφαίρου, ας πούμε, δεν είναι θελτικό στο μάτι. Ναι, ναι. Τι σου μένει, η assist και το goal. Ναι, αλλά σιγά σιγά μαθαίνοντας μπάλα και ο κόσμος, καταλαβαίνει ότι για να φτάσει μπάλα στον Μπερνάρντο Σίλβα και να κάνει την assist, πρέπει από πίσω το σύστημα να δουλεύει και ο Ρόντρι να πάρει την μπάλα και να τη δώσει, ας πούμε. Και τα αμυντικά χαφ είναι πιο σπουδαία θέση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, έτσι. Επειδή είπες για παίκτες τώρα, εσύ όταν έπαιζες, σε είχε δυσκολέψει κανένας παίκτης? Πολύ. Είτε ήταν αμυντικός, είτε ο θυλακάς. Ναι, ένα μάτς βέβαια έχω παίξει. Απλά το θυμάμαι γιατί ήταν σαν τείχος, ο Αγιάλα. Ναι. Δεν μπορούσα να τζατζάρω ποτέ. Και ήταν μια σταλιά. Αγιάλα, για να μου ήμουν. Τι είχε. Σε μπερδεύε. Πάνω έπεφτε σε τείχο. Δεν κουνιόταν, ήταν πάρα πολύ. Πίστευα, θα μου πεις ένα θηρίο και τελικά το θυμάμαι τώρα. Αυτό το πιο κοντινό που έχω συναντήσει με αυτό ήταν ο Μαυρίδης που τον πρόλαβα στον Απόλλωνα. Τον προλαβές. Ναι. Εσύ τον Κώστα Μαυρίδη δεν πρέπει να το έχεις προλάβει. Ο οποίος ήταν έτσι και δεν μπορούσε να τους ζατζάρεις ποτέ. Ήταν πολύ δυναμικός. Γιατί εγώ είχα χαμηλό κέντρο βάρους στους ψηλούς, μπορούσα να τους παίζω. Μήπως έπαιζε ρόλο βέβαια ήταν και στα πρώτα σου βήματα επίσης ή όχι. Όχι, όχι. Τώρα το λέω με απόσταση. Ο Αγιάλα ήταν, εγώ ήμουν 75, ο Αγιάλα ήταν 80, max 90. Και πάρα πολύ αδύνατος. Δεν μπορούσα να το τζατζάρω. Από τερματοφύλακες. Έπαιζες με κάποιον αντίπαλο και έλεγες πώς θα του βάλω κολλά αυτούς του. Δεν μου τύχε. Εκ των υστέρων κατάλαβα ότι ο Ελευθερόπουλος έχει πιάσει παπάδες, ας πούμε, με την ΑΕΚ. Σαν ντέρμπι που εγώ πάντα βάζω γκολ στον Ελευθερόπουλο. Ναι, ναι, ναι. Και έχει γίνει. Αλλά κοιτώντας τα ντέρμπι, εγώ το βάζα τον γκολ, αλλά και αυτός έβγαζε 7. Ξέρεις. Τα βλέπεις. Τα έχω δει εκ των υστέρων. Τώρα λέω, τα βλέπεις. Τώρα όχι. Αλλά τα έχω δει μετά που έφυγε ο πρόεδρος, μετά το 35. Λέω αν. Και λέω πω, κοίτα να δεις. Εγώ έβαλα τον γκολ, αλλά έχει πιάσει κι άλλα 5-6 ο τύπος. Τι συνθήματα βγάζουμε, ο τύπος έχει. Έτσι είναι ο τροδοφυλάκας. Τερματοφυλικά.
Ο Βάντσεκ ήταν δύσκολο. Εντάξει, ο Βάντσεκ δύσκολο ήταν, βέβαια, αλλά έβαλε την κολάρα τότε με το που θα δημιουργήσει το θέμα στη μέση μετά. Δεν μου δημιουργήσε, αυτό είναι φήμες. Αυτό είναι φήμες. Να τι αφήσουμε να υπάρχουν. Αλλά για να βάλω εγώ την κολάρα, προσπάθησα να βάλω γκολ άλλες 5 φορές και τα πιάνω όλα. Το ξεχνάμε αυτό. Θυμάμαστε τον γκολ του center forward. Πάντα. Πάντα. Αλλά δεν μπορούσα να του βάλω γκολ εύκολα. Και ο Βάντζικ. Θυμάμαι ο Σμάχερ ότι σε ένα μάτσο με την εθνική. Ήταν ο πρώτος τερματοφύλακας που δεν καθόταν έτσι. Χαρμπολίστας. Που κάθονται πλέον όλοι οι τερματοφύλακες έτσι. Και μου κρύψε το τέρμα σε ένα τέταρτο πλάγια. Και πήγα να πλασάρω και δεν έβλεπα τέρμα. Και πλασάρα out. Ένα μάτσο με στη Δανία. Δανία-Ελλάδα. Αυτή η φάση. Θυμάμαι έναν τερματοφύλακα αυτόν που μου έκανε εντύπωση. Από τους πρώτους που ξέρεις έβγαινε με αυτό το στυλ. Και αυτή η κίνηση ακριβώς που μας έκανες, μας τύχησε και μια πρόκληση, έτσι, με τον Αλεξανδρή που τον πιέσε ο Σμάχελ. Λες στο ΆΚΑ, ε. Ναι, αλλά κάναμε τρομερό μάτσο εκεί. Φοβερό. Τρομερό μάτσο κάναμε. Φοβερό. Ο Μαδάρα και αυτό. Τους είχαμε διαλύσει. Ο Μαδάρα και αυτό. Ναι. Τρομερό. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση όση ώρα μιλάει ο Ντέμις. Πόση ώρα είναι. Πότε ήταν αυτό, συγγνώμη. Το 98. Ναι. Για την πρόκληση στο Μουντιάλ του 98 ήταν. Μες στο ΆΚΑ, γεμάτο το ΆΚΑ. Βουητό επίσης, ε. Εκεί ήταν βουητό σίγουρα. Είχα παίξει και καλά σε γίνοντα το μάτς. Όλοι είχαμε παίξει. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Όλοι. Και ωραίο πλασί του Αλεξάνδρη, αλλά έκανε αυτή την κίνηση που λες τη handball. Στο τέλος είχε χάσει και ο Καλτζάκης, μια κεφαλιά στο 90. Νομίζω ναι. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Δεν περάσαμε τα τελευταία 10 λεπτά πρέπει να. Μεγάλη εμφάνιση και ήταν γι' αυτό λέγαμε αδικία που δεν προκριθήκαμε. Ναι. Για πες. Όση ώρα μιλάει ο Ντέμις και λέει για παράδειγμα για τον Γιωργάτο ότι τον εκτιμώ. Θα σου πω τώρα, σου αποκαλύψω κιόλας ότι μιλήσαμε για τον Πρέντρακ Τζόρτζεβιτς για να τον έχουμε κτλ. Αλλά ήταν στο εξωτερικό και δεν μπορούσε και μας είπε τον εκτιμώ πάρα πολύ τον Ντέμι. Και μου κάνει εντύπωση ότι ξέρεις, τότε εκείνη την περίοδο που είχατε αυτή την κόντρα, ας πούμε, μέσα στα γήπεδα κτλ. Και μας λες κιόλας ότι στην εθνική ήμασταν χωρισμένοι, οι Ολυμπιακοί από εδώ πέρα, οι Παναθηναϊκοί εδώ, οι Αεκτζίδες εδώ. Πώς μετά το, όταν τελειώσατε το ποδόσφαιρο, δημιουργήσατε, αναπτύξατε τη σχέση. Τη σχέση εκτίμηση. Γιατί και με τον Τζόρτζεβιτς έχει πολύ καλή σχέση και με τον Γιωργάτο. Εγώ δεν είχα ποτέ κακή σχέση με κανέναν. Ποτέ, ούτε όταν έπαιζα. Όχι, γιατί έλεγε ότι δεν χαιρετιόμαστε, για παράδειγμα, στο τέλος των αγώνων. Δημιουργούνταν ένα κλίμα, γι' αυτό το λέω. Συνέβαιναν εκείνη την εποχή. Ναι, ναι. Εγώ ποτέ δεν είμαι κανένα παίχτη. Κανέναν όμως δεν είχα. Πάντα με τους διαιτητές τα έβαζα. Ναι, καλά, δεν βλέπεις σφύρα το, ας πούμε. Θα κάνει αυτό που του αφήνει ο διαιτητής. Ποτέ, δεν. Δεν είχα. Ναι, αλλά ούτε κι άλλοι είχαν από ότι αποδεικνύεται πρόβλημα μαζί σου. Γιατί και αυτοί λένε ότι σε έχουν σε εκτίμηση. Κατάλαβε. Δεν πείραξε κανέναν. Όχι, δεν είχα. Και με τον Ολυμπιακό που ήταν τα ντέρμπι έτσι, ποτέ. Δεν το λέω με την κακή έννοια. Λέω ότι με την έκτρα την αγωνιστική, με αυτή την έννοια. Συγχαρητήρια θυμάμαι να δίνω στον Ελευθερόπουλο γιατί έπιασε και το ένα και το άλλο. Δεν. Όχι, δεν. Προσωπικά δεν θυμάμαι παίχτη που να έχω τσακωθεί. Mm-hmm. Κανέναν. Ναι, όντως και εγώ έτσι το θυμάμαι. Όντως στους διαιτητές διαμαρτύρονταν ναι, συνέχεια. Μόνο στους διαιτητές. Τώρα θυμάμαι να ψάχνω τον ποντίκι, λέω πού θα τον πετύχω σε ένα αεροδρόμιο. Ένα αεροδρόμιο να τον πετύχω. Κάνα χρόνο με πήρε να τον ξεπεράσω. Δεν είχε μείνει εφιάλτης. Με το Δούρο όμως έκανε το ωραίο πράγμα. Ο Δούρος, ναι, και με αυτόν είχα τσαντιστεί, μου βγάλε κάρτα. Είχε τσαντιστεί, λέει. Α, λέει. Ναι, γιατί είχε τσαντιστεί, αλλά. Μου βγάλε κεντρική κάρτα. Να δικαιολογηθεί με κάποιο τρόπο ο κύριος Δούρος, δεν ξέρω. Για να ακούσουμε τον Δούρο, τι είχε πει. Σε εκείνο το τελικό της ΑΕΚ με τον Ιωνικό το 2000 είχε γράψει ιστορία η κίνηση του Ντέμι Νικολαίδη. Να παραδεχτεί ότι σκόραρε με το χέρι. Σε εκτέλεση φάουλ, φάνηκε με κεφαλιά να βάζει γκολ. Ο αρμόδιος βοηθός συνεργάτης μου φεύγει στη σέντρα και εγώ πράγματι γκολ έδειξα. Κεφάλι νόμισα ότι ήταν. Διαμαρτυρήθηκαν σε μένα κόσμια όντως οι παίκτες του Ιωνικού και παραδείπλανε και ο Μιχάλης Κασάπης και μου λέει: Κοίταξε, δεν σου το δείχνει. Το έχει βάλει με το χέρι. Κοιτάζω. Πράγματι μου έδειχνε το χέρι. Συνέχισα τη διαδικασία. Και προς το βοηθό μου και προς τον τέταρτο διαιτητή να αντλήσω περισσότερη πληροφόρηση, πράγματι ακύρωσα τον γκολ. Του έδειξα την κίτρινη κάρτα που προβλεπόταν για την παράβασή του. Έχετε υπόψη σας ότι αυτό έγινε στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, ενώ το σκορ ήταν 0-0, δεν συνηθίζεται. Ανοίγεις το σκορ για λογαριασμό της ομάδας σου
σε τελικό κυπέλου. Εντάξει, είναι από τα πραγματικά θετικά που μπορεί να βγάλει, θετικές εικόνες που μπορεί να βγάλει το ποδόσφαιρο. Ο άνθρωπος μίλησε τόσο ωραία για σένα και εσύ θα τον κυνηγήσεις. Λέω ότι τσατίστηκε. Αυτός καλά έκανε. Καλά έκανε. Γενικώς ο Δούρος είχε καλή συμπεριφορά όμως απέναντι σε... Όχι μόνος, επειδή έτυχε να είναι στο μάτς του τελικού. Δηλαδή, θυμάμαι ένα μάτς, ο Δούρος έπαιζε και ο Ψυχομάνης, ας πούμε, θυμάμαι κάτι ονόματα. Δίνει out ενώ είναι corner, ξέρω εγώ. Πάω εγώ έξαλλος όπως πάντα, εκτός από τα τελευταία μου δύο χρόνια έξαλλος. Γιατί, μα δεν το είδες, Ντέμι δεν το είδα, είδα... Okay. Συμμιλούσαν έτσι. Μια χαρά είναι αυτό. Τελείωσε. Πάει η διαμαρτυρία. Μιλούσαν έτσι. Είναι και τρόπος, ναι. Παίζει ρόλο και τρόπος. Υπήρχαν και άλλοι που ήταν... Σε προκαλούσαν, ας πούμε. Αλλά αυτοί σεβότανε. Μιλούσαν πάντα καλά. Και ο Δούρος και ο Πηγουμάνης. Να σε ρωτήσω για αυτή τη φάση τώρα εκεί. Πόσο χρόνο είσαι? 2000. 2027. 27. Εγώ επιμένω και να λέω ότι είσαι ένα παιδί 27 ετών. Πόσο γρήγορα σου περνάει από το μυαλό. Δες τη φάση για να δεις πόσο γρήγορα. Την έχω δει 100 φορές. Δεν νομίζω ότι. Δούλευα τότε κιόλας. Πιο γρήγορα δεν υπάρχει. Δεν σηκώθηκα από το έδαφος. Μα αυτό σε ρωτάω. Πώς γίνεται σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Γιατί είσαι παίχτης. Δεν είναι σφιχτό. Δεν γίνεται. Εγώ έχω σκεφτεί πολλές φορές ότι άμα ήμουν στη θέση του Ντέμι, από ένστικτο θα είχα φύγει να πανηγυρίσω. Δεν ξέρω αυτό. Από ένστικτο εγώ σηκώσα το χέρι γιατί δεν ήταν γκολ. Εντάξει, τότε βέβαια ο Δούρος είπε ότι ήταν μεγάλη κίνηση και ήταν το σκορ 0-0. Βέβαια, πολλοί τότε είπαν ότι επειδή έπαιρνε τον Ιωνικό έκανε το fair play. Τι σημασία, πρόλαβα σε όλα αυτά τα. Κλάσμα το δευτερόλεπτο, να σκεφτεί όλα αυτά. Ναι, ναι, δεν παίζει. Είναι ασθενικό. Νομίζω ότι με τον Ολυμπιακό θα έπρεπε να το κάνω πιο γρήγορα. Πιο έντονα κιόλα. Ναι, εντάξει, είναι αυτό που είπε ο Ντέμι, ένστικτο. Είναι. Κράζανε, μου κατεβάζαν το χέρι κάποιοι παίχτε. Έξαλλοι. Ναι. Ποιο. Κοίτα να δεις όμως, δεν ξέρω σε ποιο λεπτό έγινε. Μεταξύ, το χέρι το δικό του σε σχέση με το αμυντικό, άμα δούμε, αν δούμε την αρχή του βίντεο, είναι πιο ψηλό το δικό σου. Δηλαδή, ο άλλος διαμαρτύρεται, το δικό σου είναι πιο έντονα, το κάνεις με έντονο τρόπο. Μα έρχονται οι παίκτες του Ιωνικού, με βλέπουν ότι λέω χέρι είναι και μετά πάνε στο Δούρο. Πρώτο τον Ντέμι, ρώτα τον Ντέμι. Αλλά κοίτα, μετά βάζει ένα ωραίο γκολ, ας πούμε. Στο γύρισε το ποδόσφαιρο μετά. Δεν είναι αυτό. Ό,τι και να έβαζε μετά. Και να έχανε. Έγινε παιδιά, δεν μπορούσα να ζήσει μετά. Αυτό εγώ δεν μπορούσα να ζήσει. Και να έχανε και η Άκ μετά το κύπελο. Οτιδήποτε. Δεν γινόταν. Που λέει ο Ντέμι, δεν θα μπορούσε να. Τι να δει. Δεν είναι μόνο μπάλα τώρα η ζωή σου. Έτσι δεν είναι. Υπάρχουν και κάποιε αρχέ. Ναι, βέβαια. Που είναι πάνω απ' όλα. Πάνω από την μπάλα, πάνω από τα πάντα. Ναι, και στο τέλο τη ημέρα, στο τέλο τη διαδρομή, ίσω μένουν αυτά. Και τότε ήθελα να τσεκάρω πόσο γρήγορα το κάνω. Το σκέφτηκα, δεν είναι. Πού να θυμάμαι. Τίποτα. Και έβλεπα. Αλλά λέω εντάξει, δεν το σκέφτηκα το ποτέ. Το έκανα απευθείας. Ωραία, ωραία στιγμή. Ωραία στιγμή. Η πιο ωραία μου ατομική στιγμή είναι αυτή. Ναι. Ατομική διάκριση, υπάρχει πιο ωραία να. Δεν ξέρω. Με βραβείο η Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, νομίζω. Όχι, νομίζω. Σίγουρα ατομική διάκριση είναι πιο μεγάλη. Σωστά, δεν υπάρχει. Νούμερο ένα είναι αυτή. Γράφει μηνύματα. Όχι. Ενώ κάνουμε συνέντευξη. Έστειλα σε μια φίλη μου. Okay. Καλά έκανε. Σου στείλα κάτι στο κινητό. Σου στείλα κάτι στο κινητό. Δεν το τσεκάρω τώρα. Εγώ σου στείλα. Δε το. Το παίρνει η κάμερα. Όχι. Πλάκα, αν σου στείλω κάτι που δεν πρέπει να δει η κάμερα. Για απάντησε το. Το είδες. Δεν είναι αυτή η πιο σημαντική στιγμή. Όχι. Αυτή είναι η πιο έντονη στιγμή. Όχι. Τι, αλήθεια. Ποια είναι. 0-1 στο ΆΚΑ, 97. Ναι. Ναι. Πιο σημαντική στιγμή είναι το fair play στην καριέρα μου. Έχω πει ότι αυτή είναι η πιο έντονη. Ατομική, έτσι. Για ατομική. Δεν μιλάω για το Euro είναι εδώ. Και πιο έντονη είναι το 0-1 στο ΆΚΑ. Έχω πει ότι αυτό είναι φερντέμι. Το να πας πάνω στα κάγκελα και να. Τρομερό. Αλλά το άλλο στο ΆΚΑ ήταν. Ναι. Ίσως γιατί έπρεπε να χάνουμε με πολλά γκολ.
Ναι. Είχε μπει αλλαγή στο ημίχρονο σε εκείνο το παιχνίδι. Έστω 60-55-60. Εγώ όσες φορές και την έχω δει αυτή τη φάση, ειδικά εκεί που ανεβαίνεις με το φύλαθλο στα κάγκελα. Το ΆΚΑ προηγήθηκε. Το ΆΚΑ προηγήθηκε. Σημαντικές στιγμές για σένα αυτές. Ναι, εδώ ήμασταν καλύτεροι. Στο ΆΚΑ πρέπει να χάνουμε 5-0. Και εκεί θυμάμαι τον κόσμο. Ένα διάφορο παιχνίδι, θυμάμαι τον κόσμο. Να τη η φάση. Ναι, αυτή. Το πανηγυρισμός. Που έχεις βάλει τον κόλ στην άλλη εστία και έχεις κάνει όλο το γήπεδο για να πάει να πανηγυρίζεις με τους φίλους της ομάδας σου. Πάντα, πάντα. Και ναι, επειδή το έχω φανταστεί κιόλας, το είχα σκεφτεί ότι έτσι θα γίνει και έκατσε. Το έχεις όνειρε, το έχεις φανταστεί, το έχεις ονειρευτεί. Ναι, ναι. Όλο το story. Να κάνω μια ερώτηση τώρα. Δεν ξέρω, πάντα τις κάνω αυτές. Και ας ακούγεται κάπως. Μπορείς να κάνεις ό,τι ερώτηση θες, μπορώ να απαντήσω. Δεν είναι κάτι κακό. Όχι, δεν είναι κάτι κακό. Ρε παιδί μου, όταν βάζεις ένα γκολ, και ειδικά επιθετική, και το βάζεις στο 70, στο 80, το να τρέξεις όλο το γήπεδο, μιλάω με σημερινά δεδομένα, ή ακόμη και τότε, μετά δεν το μετανιώνεις με την έννοια ότι είσαι κουραστή, ότι έχεις βγάλει ενέργεια, ότι έχω να παίξω άλλα 10 λεπτά, ότι πρέπει να προσέξω με φάω κίτρινη κάρτα και. Όχι. Όχι, έχει ξαναγίνει. Μια φορά ένα στη Φιλαδέλφεια έβαλα γκολ στην 21 που ήταν η Ολυμπιακή, πάλι έτρεξα, πήγα απέναντι. Όχι, πάνω το παραγυρίζεις με τους δικούς σου. Κάτσε μπροστά στους άλλους που στεναχωριούνται. Όχι, δεν μιλάω αυτό. Εγώ μιλάω προσωπικού. Να σκεφτείς ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να διαχειριστώ, να κάνω ένα πανηγυρισμό γιατί έχω άλλα 10 λεπτά να παίξω, άλλα 15. Δεν παίζει αυτό. Δεν παίζει. Τελένεις, ε. Δεν παίζει. Εκεί παράγεις ενδορφίνες, παράγεις ντοπαμίνες, παράγεις οτιδήποτε. Ό,τι ντόπα υπάρχει, την παράγει το σώμα σου και παίζεις όσο θες. Εδώ στον Ράμπο. Μες στις λάσπισες. Δεν βλέπω να σε ενοχλεί καθόλου. Όχι, μου άρεσαν. Τα περισσότερα ντέρμπι τα έχω παίξει με βροχή. Με Ολυμπιακό σχεδόν όλα. Ναι, ναι, ισχύει. Πάντα. Στην λάσπη, για βροχή. Δεν είναι Παναθηναϊκός. Ναι. Μέσα στη λάσπη. Ήταν και τα γήπεδα τότε, λασπωμένα ήταν. Χαλιά. Με Ολυμπιακό, όποτε έπαιζε Φιλαδέλφεια με τον Ολυμπιακό, έπρεπε να βρέχει, δηλαδή, τρομερό. Στην προηγούμενη που πήγε στα κάγκελα την εικόνα, έχουμε βάλει εντάξει ότι είναι μια από τις σημαντικότερες στιγμές σου. Είναι. Καλά έκανες και είπες ότι δεν ήταν σημαντική. Είναι. Εντάξει, ναι. Ρε παιδί μου, όταν τώρα είσαι πλέον παρουσιαστής, δεν θα το πω αυτό, αν και το σκέφτηκα, εντάξει, είμαστε η ίδια γενιά, αναλυτής, έχεις κάνει πρόεδρος, έχεις κάποιες εταιρείες και όλα αυτά. Όλο αυτό το ταξίδι που βλέπουμε σταδιακά, υπάρχει μια στιγμή που είπες, εκεί έχω κάνει λάθος. Μεγάλο λάθος. Δηλαδή ότι ασχολήθηκα με τους διαιτητές τόσο πολύ. Με τους διαιτητές, εγώ σου δίνω δικαιωματική έννοια. Ότι είσαι παίκτης και αν βλέπεις ότι αδικείσαι, μπορεί να διαμαρτυρηθείς. Έχανα ενέργεια. Ναι. Εγώ λέω σε αποφάσεις, λέω παραδείγματος χάρη, το προετριλίκι, ας πούμε. Ναι, ρε, πάρα πολλά. Ναι. Φυσικά. Πώς θα μπορούσα εγώ να φτιάξω μια ομάδα ενώ. Τι όνειρο ήταν αυτό που εμείς θα είμαστε το Άγιο Όρος μέσα σε μια εικονική πραγματικότητα, το ότι μπορεί να μας αδικούνε, αλλά εμείς να πανηγυρίζουμε, ας πούμε. Ή το ότι εγώ θα προσπαθήσω να κάνω τζικούς μας οπαδούς κανονικούς και καλούς, ενώ οι άλλοι δεν είναι. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί δεν γίνεται, μισό λεπτό. Γιατί δεν γίνεται, γιατί δεν μπορεί οι δικοί σου οπαδοί να την πληρώνουν και οι άλλοι όχι. Αυτό είναι κάτι γενικό. Θα έπρεπε να φτιάξω. Να θέλω να φτιάξει το ποδόσφαιρο. Εγώ ήμουν πρόεδρος της ΣΑΕΚ του ΠΑΚ του Ολυμπιακού, δεν θα με νοιάζει να την κάνουν οι άλλοι οπαδοί. Δεν γίνεται. Πρωτίστως, θα με νοιάζει να την κάνουν οι δικοί μου. Δεν γίνεται. Με νοιάζει, αλλά είναι λίγο τοπικό αυτό. Είναι. Ναι, είναι. Σου λέει εσύ γιατί δεν την πληρώνω εγώ. Οι άλλοι το κάναν και δεν τρέχει τίποτα. Άρα ακόμα και την ιστορία. Δεν γίνεται. Δηλαδή το πρωτάθλημα θα πρέπει να φτιαχτεί καλύτερο. Δεν γινόταν. Δηλαδή. Έγιναν τα επεισόδια εκεί στο αεροδρόμιο που τσακώθηκα με φιλάθλους. Ναι. Σε ένα μάτσο το οποίο χάσαμε αδίκως από διαιτησία μες τον ΠΑΟΚ. Δεν το θυμάται κανείς αυτό. Δεν κολλάει να έρθεις να διαμαρτυρηθείς αφού. Είναι όλο το πακέτο.
δεν δικαιολογώ. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι είναι τοπικό, είναι κοινωνικό το θέμα. Δεν μπορεί εσύ να απαιτείς μια άδικη κοινωνία, η δική σου να είναι τα καλύτερα παιδιά. Άρα, πρέπει να φτιάξεις την κοινωνία. Για παράδειγμα, ας πούμε, μετανιώνεις για το σκηνικό, ας πούμε, στο Περιστέρι. Ή θα το κάνεις όπως και να έχει, ας πούμε, που είχαν γίνει τα επεισόδια με τους οπαδούς της ΑΕΚ. Το να πάω απέναντι σε αυτούς δεν μετανιώνω. Τη διαχείριση, το θα μπορούσα να το σκεφτώ και να το κάνω πιο οικουμενικό, και όχι έτσι, θα πρέπει να το σκεφτώ ότι δεν θα φέρει αποτέλεσμα μόνο οι δικοί μας οπαδοί να γίνουν καλύτεροι. Δεν θα φέρει στο τέλος. Καλές προθέσεις είχα. Έτσι. Άμα το έκανες οικουμενικό, Ντέμι, θα σου να εσύ τότε. Θα σου να κάτι άλλο. Θα πρέπει να προσπαθήσω να το κάνω οικουμενικό. Οι προθέσεις μου καλές ήταν. Εγώ διαφωνώ μαζί σου τώρα. Με ποια έννοια. Δηλαδή, δεν κυνήγησα ποτέ κανέναν. Προσωπικά δεν υπάρχει κανείς οπαδός που να έχει τιμωρηθεί από μένα. Κανείς. Αυτά είναι φήμες που. Κανείς. Γιατί εκ των υστέρων κατάλαβα το ότι. Ρε παιδί μου, δεν φταίνει οι οπαδοί που τα κάνουν. Φταίνει το σύστημα που τους αφήνει να τα κάνουν. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Καταλαβαίνω, Ντέμι. Δεν το δέχομαι όμως. Και εγώ δέχομαι ότι ήσουν ένας πρόεδρος ή ένας παράγοντας που πήγες να τα βάλεις. Αυτές είναι οι συνέπειες. Το ότι ο οπαδός θα το κάνει είναι οι συνέπειες. Γιατί δεν έχει καμία συνέπεια αυτός. Γιατί έτσι έχουν μάθει. Γιατί υπάρχει δημορυσία. Άρα είναι πιο μεγάλο, ναι, το θέμα. Δεν είναι ο τύπος στον ΠΑΟΚ που πέταξε χάσα το πρωτάθλημα, υπάρχουν σχέδια, ας πούμε. Πώς να το πω. Δεν είναι εκείνος το πρόβλημα. Είναι πιο μεγάλο. Θα σου πω κάτι. Με τον Καλονά εδώ είχαμε κάνει πριν 3 χρόνια. 2 χρόνια. Ναι. Μια πολύ μεγάλη. Θα γράψω ένα μήνυμα, μπορώ, live. Ναι, γιατί. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Ναι. Μπράβο. Είχαμε κάνει μια έρευνα, Ντέμι, και λεγόταν. Ομοιβία. Και σεξισμός στη θυματολογία. Καλά, αυτό με τα συνθήματα έχει πολύ, ναι, πλάκα. Πολύ πλάκα. Και είχαμε. Έχω δει μάτς που δεν υπάρχει σύνθημα υπέρ της ομάδας σου και είναι μόνο βρίσκουμε τους άλλους. Υπέρ της ομάδας σου δεν υπάρχει. Όχι, είχαμε μιλήσει με τον Πανούση τότε, τον κύριο Πανούση. Και του έλεγα αυτό τώρα, αφού πιάσαμε με τους οπαδούς. Και του έλεγα, οι οπαδοί που πάνε και πλακώνονται. Με μαχαίρια, μπουκάλια, όπλα, τσεκούρια. Δεν φοβούνται για τη ζωή τους. Το έχεις σκεφτεί ποτέ αυτό? Πάνε και πλακώνονται. Ναι. Με πολεμικά εφόδια. Και τον είχα ρωτήσει. Δεν φοβούνται για τη ζωή τους. Τι μπορεί να σου σκοτώσει, ένα τσεκούρι μπορεί να σου σκοτώσει. Mm. Μια φωτοβολίδα. Είχε σκοτώσει στη Λάρισα. Ναι. Άνθρωπο. Τον πιώνα. Μπράβο. Πιώνα. Και μου είχε πει κάτι που μου είχε συγκλονίσει τότε. Και το θυμάσαι, Ηλία. Δεν έχουν αίσθηση τι κάνουν. Φυσικά. Δεν φοβούνται να χάσουν τη ζωή τους γιατί δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Εμένα αυτό με φοβίζει, επειδή είπες ότι είναι κοινωνικό. Προφανώς είναι κοινωνικό. Υπάρχει μια διαφορά όμως. Μην τα μπερδεύουμε. Υπάρχουν κάποιοι οπαδοί κανονικοί που αγαπάνε την ομάδα τους και κάποιοι που κρύβονται πίσω από κάποια κλαμπ ή μια ομάδα για να κάνουν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Γουστάρουν και βαφτίζονται αεξίδες Ολυμπιακοί, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκοί, οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ, απλά παράνομοι. Okay, ναι. Έτσι. Τα περισσότερα τα κάνουν άτομα τα οποία μπορεί να μην έχουν και καμία σχέση με το ποδόσφαιρο τώρα. Ισχύει. Να μην ξέρουν τι βλέπουν. Ο χολιγανισμός στην Αγγλία έχει σταματήσει. Γιατί? Δηλαδή, διάβαζα συνέντευξη του υπεύθυνου ασφαλείας της Λίβερπουλ, που έλεγε. Παλιά, έτσι. Που έλεγε το ότι έβλεπε ο χολιγκάνος, ας πούμε, τον μπάτσο, λέει, μπροστά του, ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά σκεφτόταν ότι αν τον ακουμπήσει, δεν πρόκειται να ξαναδεί ποτέ την ομάδα του. Και αυτό τον έκοβε. Άρα μιλάμε για μια αγάπη, μιλάμε για μια επαναστατική συμπεριφορά κάποιου, αλλά μιλάμε και ταυτόχρονα και για μια αγάπη για την ομάδα. Και αυτό τον κρατούσε. Και μια αυτοσυγκράτηση για αυτόν τον λόγο. Ναι. Άρα εκεί μιλάμε, που οι Άγγλοι, εντάξει, είναι μακράν στο ποδόσφαιρο από εμάς. Έτσι σταματήσανε τη βία. Γιατί υπήρχαν νόμοι που τηρούνταν. Εδώ η μισή είναι έτσι. Οι άλλοι μισοί όμως δεν έχουν καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Δεν τους νοιάζει να ξαναδούν την ομάδα τους. Γιατί μπορεί απλά να μην τυχαίνει είναι και τώρα, ναι, η παρέα να. Δεν τους αρέσει και το ποδόσφαιρο και το αθλητισμός γενικά. Δεν βλέπουν καν. Δεν βλέπουν ένα κομμάτι. Ένα άλλο κομμάτι. Ναι. Λέει πιστά και εμείς
Παρασυρθήκαμε σε αυτό το πράγμα, μιλάγαμε τόση ώρα για μπάλα και μίλησαμε πάλι στου οπαδού. Το κόβω όπως είναι. Φύγαμε, δεν μας νοιάζουν οι οπαδοί. Όπως... Είναι μέρος του. Του προβλήματος. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και του ωραίου του ποδοσφαίρου. Μπορείς να παίζεις μπάλα χωρίς κόσμο, ρε παιδιά. Μπορείς. Μέσα στην Ελλάδα. Ναι. Το προτιμώ. Δεν μύθω, το πω όπως είναι. Προτιμώ να μην έχει κόσμο το γήπεδο, να μου πεις πώς θα παίξω εγώ που είμαι ποδοσφαιριστής, παρά να σκοντώνει τις κερκίδες. Δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει. Μισό λεπτό. Τι έγινε πάλι. Όχι, μου λένε ότι. Τι σου λένε. Χάλια τα λες. Για την κάμερα, άμα γράψεις καλά, σου λένε. Μα γράψεις όλα στην κάμερα. Γιατί ο κύριος Μαντίκας κάνει παράπονα, ότι δεν κάθεσαι καλά. Να σου πω κάτι. Πώς πρέπει να κάθεσαι. Κουνιέσαι και δεν μπορεί να σε πιάσει η κάμερα. Να, δες εκεί. Ωραίος είσαι τώρα, μια χαρά. Έχεις πίσω και την Εθνική Ολλανδία. Για βρουφιέμαι συνέχεια μια ώρα τώρα. Τι ρουφιάσαι, μια καλά είσαι. Λοιπόν, τι έλεγε γιατί ξέχασα. Λοιπόν, ποιος είναι ο καλύτερος επιθετικός της Ελλάδας όλων των εποχών. Βγάζουμε τον Νικολάη, εντάξει. Έλα, για ευνοϊκούς λόγους. Δεν θα έλεγα. Όλων των εποχών... Δεν μπορώ να το κρίνω, έτσι, ναι. Γιατί, ρε, Ντεμή. Γιατί δεν έχω ποδόσφαιρο δει. Ποδόσφαιρο είναι. Όχι, επειδή δεν έχω δει. Ποιο δεν έχεις δει. Νεστορίδη. Ωραία, βγάλε τον Νεστορίδη. Δηλαδή, μπορώ να κουμπίσω από το 90 και μετά. Να κουμπίσω από το 80 και μετά. Βαζέχα. Για να δούμε. Φέρε full screen το πράγμα. Το κάνουμε πιο εύκολο. Το πέτυχε. Το κάνουμε πιο εύκολο. Σου δίνουμε τρεις επιλογές μόνο. Να διαλέξεις. Αν και συναισθηματικά είμαι το μαύρο. Επιμένω. Το έχεις πει κιόλας ότι το 11 το πήρες λόγω του μαύρου. Αν δεν κάνω λάθος. Και Ρωμάριο. Αλλά. Θυμάμαι τη μισή καριέρα του μαύρου και ήμουν και πιο μικρός. Ναι. Τον Βαζέχα τον έχω πολύ στο κεφάλι μου. Μα το πρώτο θυμάσαι. Τον θυμάμαι, αλλά. Καμία σχέση. Η κλάση του Αναστόπουλου. Γκολτζής, 100%. Αλλά όχι τέτοια κλάση σαν τους άλλους δύο. Εγώ πάλι Βαζέχα θα έλεγα. Δηλαδή η σειρά είναι Βαζέχα, Μαύρος, ναι, ναι. Αναστόπουλος. Ναι. Και είχες πει κιόλας ότι μας είχες πει. Μαύρο ότι... και Αναστόπουλο, πιο μικρή ηλικία, άρα πιο αδικημένη. Το Βαζέχα τον έζησα 100%. Γι' αυτό λέω δεν μπορώ να τους κρίνω όλους, έτσι. Ότι θέλεις να μιμηθείς και την κινήση του Βαζέχα. Όχι, ήθελα, το έκανα. Σε έβαλα και γκολ. Ίδιο. Ναι, αυτό με τον Μάντσικ που λέγαμε πριν. Βαζέχα, συγκλονιστικός παίκτης. Και φαίνεται και μέσα στο γήπεδο ωραίος χαρακτήρας. Δηλαδή δεν προκαλούσε ποτέ από ό,τι θυμάμαι. Τίποτα. Τρομερό και τρομερός κύριος. Μαύρος. Όσο τον πρόλαβα. Λίγο το θυμάμαι. Το μαύρο, δεν το θυμάμαι καλά. Ναι. Άρα μου είναι πολύ πιο εύκολο να πω για τον Βαζέχα. Είναι λίγο άδικο αυτό, αλλά εντάξει, αυτό ναι, είπα. Ναι. Στα μάτια ενός παιδιού όμως δεν μεγαλοποιείται και λίγο. Μεγαλοποιείται γιατί έχει βάλει σημαντικά γκολ. Αυτά. Ναι. Αλλά άμα πρέπει να πω την αλήθεια για αυτούς που είδα, τον ένα τον Βαζέχα τον έχω δει σε όλη την καριέρα. Και τον μαύρο έχω δει στιγμές. Ναι. Σημαδιακές για την ΑΕΚ. Έτσι. Τι να λέμε για τον μαύρο. Ναι, ναι. Αλλά εποχή μου είναι ο Βαζέχα. Οπότε είναι λίγο άδικο να. Είμαι κατηγορία Ηλίας τώρα. Όταν είμαστε μικροί, κάποιους αθλητές δεν τους βάζουμε λίγο πιο πάνω, δεν τους κάνουμε μύθους που ίσως δεν είναι τελικά. Είναι οι ήρωες παιδικής μας ηλικίας. Μας φαίνεται ότι το σαλόνι πολύ μεγάλο. Ναι. Σωστό. Έτσι, η γειτονιά τεράστια, ο δρόμος τεράστιος. Όταν μεγαλώνουμε λέμε καλά εδώ ήτανε. Και εγώ όταν ήρθα στην Αθήνα νόμιζα ότι η Κηφισίας ήταν. Απέραντη. Ναι, δηλαδή σαν Sunset Boulevard. Ωραίο παράδειγμα αυτό που είπες. Ναι, και τόσο μεγάλο να έλεγα πω, δεν και, τελικά δεν είναι και τόσο τρομερή η Κηφισίας. Έτσι είναι, είσαι μικρός, φαίνεται όλα μεγάλα. Εσύ όταν είσαι μικρός τι είχες ως μέθες, ως άνθρωπο που θαύμαζες, είχες πρότυπο. Ό,τι έπαιζε στην ΑΕΚ. Από Χόκαν Σάντμπερ, Κένιγκ, Νίλσεν, ήταν όλοι. Θεμάς Μαύρος, Ζούσαν Μπάγκεβιτς, όλοι ήταν εξώφυλλα στο σχολείο. Αυτούς δηλαδή. Ναι, και όταν μεγαλώνοντας είπα το μπούστι το Ρωμάριο που θα μου έτσι είπα. Θα βάλουμε μπίπ μετά, μην αγχώνεσαι. Και μας έβαλε τρία γκολ. Και άρχισα να παρακολουθώ Ρωμάριο και μετά. Πω, τι παιχταράς ήταν ο Ρωμάριο. Τι είναι αυτός. Αλλά δεν ήμουν καθόλου ίδιο στυλ, οπότε λέει, τον άφησα παραπέρα, δεν τον έβγαλε. Μ' άρεσε ο Μαρκιούς. Εντάξει, ο Ρωμάριο... Μαρκιούς, γιατί... Ήτανε Manchester United. Ήμουν Manchester United γιατί ήτανε Mark Hughes. Ναι, αυτό. Πώς νομίζω ότι ήταν Liverpool.
όταν μεγάλωσα και έβαλα μυαλό. Α, είσαι από αυτού. Εγώ, κοίταξε, επειδή εσύ το τι θρησκεία είσαι και το τι ομάδα δεν το διάλεξε. Ναι. Σου κάτσε. Ναι. Εγώ μπορώ να πω λοιπόν ότι το τι ομάδα είμαι στο εξωτερικό το διάλεξε στα 30 μου. Γιατί έτυχε να είμαστε μια ομάδα όλοι. Έτσι δεν είναι. Εντάξει, εσύ όμως είχες επιλογές στην Αλεξανδρούπολη. Δηλαδή είχα πήγε και ΠΑΟΚ και ΑΕΚ. Είχες δύο επιλογές. Δεν είχα ήσουν μόνο μία. Και κανένα Μπάγερν είχες. Ή όχι. Ο μπαμπάς ήταν Gladbach. Gladbach. Ναι, γιατί ο νονός μου έμενε Gladbach. Ήταν Gladbach. Ήμασταν μετανάστες. Οπότε είχαμε Gladbach φωτογραφίες. Διάβαζε το Kicker. Εθνική Γερμανίας. Λίγο Ίντερ γιατί Ματέος Κλίνσμαν. Ρουμενίγκε πιο παλιά. Μέχρι που κατάλαβα το γερμανικό ποδόσφαιρο. Ναι, το 2000 κάτι δεν υπήρχε. Ναι, ναι. Οπότε. Όλα αυτά είναι από το κύκλο μας. Γι' αυτό σου λέω. Το τι ομάδα είσαι δεν το διάλεξε ποτέ. Ο ξάδελφός σου έκανε, ο θείος ναι, σου. Πατέρας, ένα γκολ που είδες. Εγώ έγινα Λίβερπουλ στα 30, πήγα στο Άνφιλντ. Ναι. Αλλά. Δεν αντιπαθώ καμία ομάδα. Είναι ωραίο αυτό. Γιατί δεν τις έπαθες, ναι. Και καλά. Είναι τρομερό αυτό το ότι μιλάνε εδώ τώρα οι Έλληνες οπαδοί. Φίλαθλοι που είναι Manchester United, είναι Liverpool κτλ. Και επειδή έτσι πρέπει, επειδή οι Άγγλοι έχουν μεταξύ τους κόντρα Liverpool με Manchester, αλλά τι ζουν την κόντρα τους, έτσι. Εμείς από πού και ως πού, αν είμαστε Liverpool, αντιπαθούμε τη Manchester και τη μισούμε και το υιοθετούμε και αυτοί που είναι Manchester συχαίνονται τη Liverpool. Κάτσε, είναι ψέμα. Δεν γίνεται να συχαίνεσαι. Εγώ γιατί δεν συχαίνομαι. Ο Έλληνας οπαδός. Τι ψέμα είναι αυτό. Συχαίνεται οτιδήποτε έχει κόντρα, ό,τι και να είναι. Εδώ, αν δεις τα σχόλια. Καμία ομάδα δεν αντιπαθώ στην Αγγλία. Ρε, ποια Αγγλία. Εδώ, αν δεις τα σχόλια από κάτω μεταξύ Χάμιλτον και Φερστάπεν στη Φόρμουλα 1, θα σου φύγει το κεφάλι. Εγώ θέλω να πάρει η City το Champions League. Μια χαρά. Ωραία, εντάξει. Αν δεν το πάρει η Λίβερπουλ. Να το πάρει η City. Μα μπέρδεψε τώρα. Ωραία. Ναι, αλλά... γιατί είναι ο Πεπ, δεν δικαιούται. Γουαριόλα ή Πεπ. Γουαριόλα ή Κλοπ. Κλοπ. Ναι. Ο ένας είναι ο καλύτερος προπονητής όλων των εποχών. Ποιος? Ο Πεπ. Ναι. Όλων των εποχών έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο. Όλες οι ομάδες παίζουν. Προσπαθούν να αναπτύξουν το ποδόσφαιρο. Ο τερματοφύλακας κάνει πάσα κτλ. Λόγω Πεπ. Άλλαξε. Δεν υπάρχει κανένας άλλος προπονητής που να έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο τόσο πολύ. Η επιρροή του να ήταν τόσο μεγάλη όσο ο Γκουαρδιόλα. Κανείς. Λένε ίσως ο Κρόιφ που δεν προλάβαμε εμείς. Κανείς. Τον πήρε τον Κρόιφ. Άλλαξε όλο το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, προσκυνάμε στον Πεπ. Είναι Θεός. Αλλά. Η χαρά του ποδοσφαίρου όμως είναι ο άλλος. Το κλόπ, και ας χάνουμε. Καλό. Δηλαδή, βλέπεις τη City, κερδίζει το match, δεν τρώει φάσεις. Αλλά ο άλλος. Ας χάσουμε, δεν είχαμε μια τέτοια. Είναι και το στυλ έτσι. Είναι και το στυλ του, το προσωπικό στυλ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Αλλά αυτοί οι δύο είναι. Ο ένας είναι ο μεγαλύτερος προπονητής και ο άλλος ο καλύτερος μάνατζερ. Ας πούμε. Ναι, ωραίο, ωραίο, ωραίο παράδειγμα. Και είναι η αλήθεια αυτή. Απολύτως αλήθεια. Οπότε το λατρεύω τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Δεν έχω ξαναδεί με καλύτερο ποδόσφαιρο από την τριετία 9-11 στην Μπαρτσελόνα. Καμιά ομάδα. Δεν έχω δει ποτέ όσο πρόλαβα. Και νομίζω ότι είναι η καλύτερη ομάδα που υπήρχε ποτέ. Δηλαδή αυτό που έβλεπα με Τσάβι, Νιέστα, Μπουσκέτς, Μέση και αυτό που βλέπαμε. Δηλαδή μια φορά έχω δακρύσει. Από την μπάλα που πήγε στην Μπαρτσελόνα, δεν είναι Μπαρτσελόνα. Ήτανε. Πότε? 9 με 11. Χάνω τα μπάλα εκεί. Δεν υπήρχε. Χάνω τα μπάλα. Δεν έχω ξαναδεί πιο ωραίο πράγμα από την Μπαρτσελόνα 9 με 11. Ξέρεις τι γίνεται. Ο Γκουαρδιόλα και ο Κλοπ είναι και ωραίοι τύποι. Δηλαδή τους βλέπεις σε μια συνέντευξη τύπου. Δεν λένε τα ίδια και τα ίδια. Θα είναι χαλαροί, θα πούν την ατάκα τους, θα συνομιλήσουν με τους δημοσιογράφους, θα απαντήσουν σε κάθε ερώτηση που θα τους κάνουν. Ο Γκουαρδιόλα πηγαίνει σε κάθε χώρα και μαθαίνει τη γλώσσα στη χώρα που εργάζεται. Δηλαδή, μιλάμε τώρα. Ο Γκουαρδιόλα έφυγε από την Μπάρτσα και έμεινε ένα χρόνο έξω, πήγε στην Αμερική για να πάει στη Γερμανία. Πολύ αυτό να μάθει γερμανικά. Ναι, σέβεται πολύ αυτό που κάνει. Ξέρει αρχαία ελληνική ιστορία, είναι πολιτικοποιημένο. Πολύ, πολύ. Δεν είναι τυχαίο. Και ο Κλοπ. Πολιτικοποιημένο πολύ. Αλλάξει τρεις ομάδες. Ήξερε και είπε: πάω Λίβερπουλ να τελειώσει την καριέρα μου. Και οι τρεις ομάδες έχουν το You Never Go Alone. Δηλαδή. Είναι και ως άνθρωποι σπουδαίοι. Έτσι. Αυτό το είπα. Δεν είναι απλά προπονητές. Yeah. Η Μπάγερ παρακαλούσε να πάει. Ο Κλοπ και δεν πήγαινε. Ο Κλοπ και δεν πήγαινε ποτέ.
Και θέλω να πω και κάτι, το παιδεύτερο ο Κλοπ. Όποιος θέλει οι πρωταθλήματα να γίνει Μπάγερ, όταν το είχα πει εγώ. Θυμάστε τι είχε γίνει. Όποιος θέλει πρωτάθλημα να γίνει Ολυμπιακό. Όντως, δεν θυμάμαι. Έχει δίκιο. Καλό. Είπες ότι δεν πάει στην Μπάγερ και εσύ δεν ήθελες να πας στον Ολυμπιακό. Τότε με τον Αλαμάνο, έτσι, σε έψαχνε. Βέβαια. Θέλω να πω εδώ ότι με φωνάξανε για να κάνω σχόλιο για το match Πάο ΚΑΕΚ και βλέπετε ότι. Πάω, γίνεται. Έγινε σήμερα. Ναι, έγινε σήμερα 0-0. Α, ναι. Δεν πήγαν γκολ, τι να σχολιάσουμε. Να σχολιάσουμε τις δηλώσεις του Λουτσέσκου. Ο οποίος τα έβαλε με την ΑΕΚ γιατί έπαιζε άμυνα και έκανε διακοπές στο παιχνίδι. Φέτος το πρώτο φάουλ του Λουτσέσκου γιατί μια χαρά τα πάει. Και... αλλά δεν μ' άρεσαν καθόλου οι δηλώσεις του. Και αυτός επίσης. Για να επιστρέψω. Ας κοιτάξει τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έκανε καμία προσπάθεια για να πάρει το παιχνίδι επί της ουσίας και δεν δημιούργησε καμία φάση. Όντως μετά από καιρό δεν έκανε. Θυμάσαι, την ομάδα του. Δηλαδή είναι δυνατόν να τελειώνει αυτό το μάτς και να λες πώς έπαιξε η ΑΕΚ. Ας να πούμε εμείς πώς έπαιξε η ΑΕΚ. Ας να ξέρουμε καλύτερα. Κοίτα λίγο πώς έπαιξε ο Πάουλ. Ξέρεις τι, επειδή είπε και τις δηλώσεις, είπε κιόλας ότι δεν περίμενα να παίξει έτσι η ΑΕΚ. Που είναι και λίγο. Και η ΑΕΚ δεν έπαιρνε κανένα λεφορείο πίσω. Όχι, συγγνώμη. Και θα σου πω και κάτι τέτοιο. Λέει έπαιξε με αντεπιθέσεις. Γενικότερα όμως και η λογική του Γιαννίκη. Είναι αυτή με να παίξουμε ταχύτητα, με γρήγορες αντεπιθέσεις κτλ. Άτυχες δηλώσεις του. Ίσως δεν ήταν σε καλή ημέρα σε θέμα δηλώσεων. Α, τους προπονητές τους κρίνουμε, όχι τους ποδοσφαιριστές. Τους κρίνουμε με αγάπη όμως. Είναι άτυχες οι δηλώσεις του. Με φροντίδα. Κατάλαβα. Οποιονδήποτε είναι στον καζόν κοντά. Ή μάλλον όχι, γιατί υπάρχουν και άλλοι που είναι στον καζόν. Ναι, δεν τα λέω σωστά τώρα. Όχι, όχι. Προπονητές, ποδοσφαιριστές. Τους κρίνουμε επίγεια. Τους ποδοσφαιριστές ποτέ δεν τους κρίνουμε, δεν φταίνουν ποτέ. Από εκεί και πέρα, λίγο φταίνουν οι προπονητές, πάντα αυτή είναι η δική σας. Καλά, δεν σου έχουμε κάνει καμία δύσκολη ερώτηση. Εντάξει, δεν μπορείτε να μου κάνετε δύσκολη ερώτηση. Γιατί? Δεν υπάρχει δύσκολη ερώτηση, αυτό εννοώ. Ρωτατών μπορώ να σου κάνω 20. Κάνε 20, ξεκίνα. Όχι, δεν θέλω. Γιατί σου είπα, θέλω να μιλήσω. Σε προκαλώ, κάνω μου μία δύσκολη ερώτηση. Θέλω, ωραία. Μία. Πώς είναι να σου έχει κάνει πρώτος Ολυμπιακός με τον Αλαμάνο να φοράς την κόκκινη φανέλα. Γιατί τι φοράς την κόκκινη φανέλα. Τι ώρα. Τι ώρα, το διαψεύδεις. Πότε φόρεσα. Πριν πας στην ΑΕΚ. Τι φόρεσες, δεν τη δοκίμασες. Δεν ήσουν κοντά στον Ολυμπιακό. Όχι ρε. Εγώ θυμάμαι. Τη φόρεσα στην Ατλέτικο. Και στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό. Έχεις φορέσει κόκκινη φανέλα, έχεις φορέσει πάντως. Κόκκινη φανέλα, έχεις φορέσει. Στην Ατλέτικο. Και κάπου αλλού. Θα σου δείξω φωτογραφία, θα εκτεθείς. Να εκτεθώ. Το διαψεύδεις. Το διαψεύδεις. Θα σηκωθείς να φύγεις. Φανέλα του Ολυμπιακού. Όχι, κόκκινη φανέλα. Α, δεν ξέρω τι εννοείται. Γύρω τώρα. Μας κατάλαβε. Μας κατάλαβε, όχι Ολυμπιακού. Κόκκινη φανέλα είπαμε. Για να δούμε την κόκκινη φανέλα. Όπα. Για αν φέρει την κύριε Βαγγελίου μπροστά. Τι ψέμα είναι αυτό. Μπορεί να τη δεις και εκεί καλύτερα. Κοίταξε, μακάρι να γινόταν αυτό. Γι' αυτό τη φτιάξαμε κιόλας. Δηλαδή μπορεί να τη δεις και καλύτερα εκεί πίσω σου. Και με το 11 κιόλας, του Σαλάχ. Και με φτιάξατε και αδύνατο. Σε φτιάξαμε παίχτη. Ναι, όντως. Τα μαπούτσια είναι δικά μου. Ωραία, ωραία. Θα στη στείλουμε μετά, να ξέρεις. Να την έχεις ενθύμη. Μου είπε ο Ηλίας ότι έχεις μια. Όχι εκτίμηση. Είσαι κλοπικός. Και λέμε, θα του κάνουμε αυτό το πράγμα για να δούμε ότι. Ρε, παιδί μου, για να πάμε πάλι στο ποδόσφαιρο. Εγώ δεν ήμουν μικρό στην ηλικία 10, 12, 14. Ήμουν Λίβερπουλ. Γιατί θυμάσαι ποιοι έπαιζαν εκεί. Με τα Αγγλίς. Τα Αγγλίς, η Αράς, Γκρόμπελα. Εγώ για ένα Λίβερπουλ όταν δεν Και γι' αυτό σε ρώτησα ότι οι παιδικές αγάπες ή οι παλιές αγάπες δεν πεθαίνουν. Γιατί αυτοί ήταν οι παιδικοί μας ήρωες. Απλώς στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όπως ο Κλόπ, ο Γκουαρδιόλα και όλοι αυτοί, μας έχουν να κάνει να αγαπήσουμε το ποδόσφαιρο και λίγο διαφορετικά από αυτό. Ναι. Δηλαδή μας έμαθαν λίγο ποδόσφαιρο. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες πριν. Ότι δεν είναι μόνο αυτός που βάζει τον γκολ και αυτός που θα δίνει την assist. Αυτή τη στιγμή, χάρη σε αυτούς τους προπονητές και σε αυτές τις ομάδες, ή με την Μπαρτσελόνα του Μέση και όλων αυτών των μεγάλων αστέρων, του Μπούσκετς που είπες, που λέγανε τι είναι αυτό το όρθιο στυλιάρι, μάθαμε μπαλίτσα. Ναι, έτσι, μάθαμε μπάλα. Ο Κλοπ μας διδάσκει και άλλα πράγματα όμως, έτσι, εκτός μπάλας. Ο Κλοπ μας, ο Γκουαρδιόλα μας έμαθε μπάλα. Ο Κλοπ μας μαθαίνει και fair play. Και συμπεριφορά γενικότερα. Είναι. Και γι' αυτό. Εκεί που το βλέπεις να ορίεται, θα πάει στον αντίπαλο, στον παίχτη, να τον αγκαλιάσει τον αντίπαλο παίχτη. Δηλαδή.
Είναι ωραίο πράγμα. Είναι το μεγαλύτερο κοινωνικό φαινόμενο το ποδόσφαιρο. Είναι ωραίο πράγμα. Όχι, εγώ για αυτό σου είπα συνέντευξη τύπου. Δηλαδή, έχω παρακολουθήσει. Εντάξει, που δεν είναι η δουλειά μου που παρακολουθώ τώρα συνέντευξη τύπου τώρα. Τους έχω δει σε πολλές συνέντευξεις τύπου, τον Κλοπ και τον Γκουαρδιόλα, πώς προσεγγίζουν το παιχνίδι, τους δημοσιογράφους, τους παίκτες. Α, αυτό. Δεν έχουν πει μια φορά σε μια συνέντευξη τύπου, έφταιγαν οι παίκτες. Έφταιγε αυτός που έκανε λάθος εκεί. Έφταιγε η αμυντική κακή λειτουργία. Το αντίθετο. Δεν το έχουν κάνει ποτέ. Έχουν ούτε μία φορά. Το τσατίστηκε που έκανε αλλαγή. Δεν θυμάμαι τον παίχτη. Μπορεί να ήταν ο Φιρμίνο. Και ο Κλοπ είπε: μπάλα είναι, θα τσατιστεί. Δεν τρέχει τίποτα. Δηλαδή. Ναι, ναι, παρακάτω. Ας πούμε. Ο Μανέ. Με το Μανέ. Με το Μανέ. Ναι, μπράβο. Αυτό δεν είναι τώρα πώς είναι. Να πλακώνεις με έναν προπονητή. Και να πας μετά στα αποδυτήρια και μετά την άλλη. Δεν το ξέρω. Δεν πλακώνεις με προπονητές. Πώς γίνεται, Ντέμι. Ο προπονητής για μένα ήταν θεσμός προπονητή. Και άσχημη άποψη να είχα, είναι το προπονητή ΣΑΕΚ, έλεγα. Ωραία, εντάξει. Είναι προπονητή ΣΑΕΚ. Δεν αντιμιλάμε, δεν κάνουμε τίποτα. Ναι. Ναι. Σκέψου. Λέγανε ξενυχτά ο Ντέμι, κάτι προπονητή ο Ντέμι. Ένα προπονητή δεν έχει βγει να πει κάτι κακό, ας πούμε, και μετά που έφυγε. Ήμουν πάρα πολύ θαρκημένος στους προπονητές. Ποτέ δεν έχω. Ούτε αντιμιλήσει, νομίζω. Ναι. Κάνα προπονητή, κάνα στην καριέρα μου. Δεν θυμάστε κάποιο γεγονός. Όχι. Δεν υπάρχει. Όχι. Και ο αγαπημένος, ποιος ήταν από προπονητές? Ο Σάντος και μετά ο Ριντανέσκο. Γιατί? Γιατί ήταν ωραίοι τύποι. Και στη δουλειά και μετά. Μπάλα ποιος ήξερε περισσότερο? Δεν μπορώ, τον Ριντανέσκο δεν τον πρόλαβα τόσο πολύ. Εδώ είσαι με τον Σάντος, Εδώ. Τον Σάντος, ναι. Στον τελικό του κυπέλου. Ναι. Τον Σάντος τον είχα και ως παίχτη, τον είχα και μετά που ήμουν πρόεδρος. Όχι, δεν τον είχες, τον έφερες βασικά. Δεν είχε διαφορά. Θα σου πω κάτι. Είχα κάνει, ίσουν έχεις έρθει στη δουλειά, είχα κάνει μια συνέντευξη του Σάντος. Και μου έκαναν δύο πράγματα εντύπωση. Το πρώτο είναι πως σεβάστηκε το επάγγελμά μου. Καθίσαμε και με μετάφραση κιόλας. Ο Σάντος μάθαινε μπάλα στους δημοσιογράφους, εξηγούσε. Αυτό πάω να σου πω. Καθίσαμε 4 ώρες και κάναμε συνέντευξη. 4 ώρες. Μου μιλούσε 4 ώρες με μεταφραστή. Ναι. Καταλαβαίνεις τώρα. Ναι. Και μου εξηγούσε με κάθε λεπτομέρεια. Και μου είπε και κάτι συγκλονιστικό, επειδή το αναφέρεις. Έγινε πριν 7-8 χρόνια. Μου λένε ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής πρέπει να καταλάβει κάποτε ότι πρέπει να γίνει ο απόλυτος επαγγελματίας. Και μου το λέει ο Σάντος. Μου λέει: δεν μπορεί ούτε να πηγαίνει σε καφετέρια πριν την προπόνηση, ούτε να πηγαίνει στα μπουζούκια μετά τον αγώνα, κι ας έχει ρεπό την άλλη μέρα. Και μου έδωσε μια ανάλυση και του λέω: κύριε Σάντος, λέω, αυτά τα κάνουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές εδώ και 15-20 χρόνια. Τι μου λέτε, τι είναι αυτό? Μου λέει: κακώς τα κάνουν. Υπάρχει αυτή, την κάναμε, θυμάσαι, μαζί με τον Γιάννη Ντάλα. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα, πόσο οχήματα έλεγε. Πολύ ωραία εντύπωση. Πόσο οχήματα έλεγε και όντως αυτό που λες, μας μάθαινε στα τεχνικά, μας έκανε φοβερή ανάλυση για να τον καταλάβουμε. Ναι, ήταν ο μόνος που μιλούσε για μπάλα και οι ρεπόρτερ μαθαίναν. Γιατί μιλούσε κανονικά για μπάλα, δεν ήταν οι δηλώσεις οι κλασικές. Ναι, πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος τύπος. Μπορείς να πας στην προπόνηση να τη δεις. Νομίζω τώρα. Τώρα έχουν κλείσει. Μπράβο, ναι. Τώρα δεν υπάρχει. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εγώ έλειπα προπονήσεις εθνικής. Νομίζω ότι μου το είπαν και πάθα πλάκα ότι δεν υπάρχουν ανοιχτές προπονήσεις. Ούτε καν. Τι λες, δεν. Τίποτα. Πολλά χρόνια τώρα. Ναι, ούτε πλησιάζεις. Μου το είπαν πριν 2 εβδομάδες. Δεν πλησιάζεις στο προπονητικό κέντρο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Εγώ έχω δει προπονήσεις. Και τότε τι κρίνει ένας ρεπόρτερ, ποια είναι η άποψή του? Κοίταξε, ούτε παλιά έβλεπες προπονήσεις. Με το Σάντος. Δεν έβλεπε. Όχι, και με έβλεπε μόνο τις πρώτες προπονήσεις. Εμάς όταν ήμουν πρόεδρος, θυμάμαι ανοιχτές προπονήσεις, υπήρχε και κλειστή. Εντάξει. Αλλά ήτανε... Εγώ θυμάμαι πάντα τις προπονήσεις κλειστές. Λίγες ήταν οι ανοιχτές προπονήσεις. Αλλά ναι, όντως δεν θυμάμαι το Σάντος αν ήταν. Το ξέρω εγώ. Okay. Κλειστή μπορεί να ήταν 1-2, όλες ανοιχτές. Εγώ θυμάμαι. Γιατί, τι και είσαι να κρύψεις? Όχι, όχι. Τίποτα. Εγώ θυμάμαι πάντως κάτι για ανοιχτές προπονήσεις του Σάντος στην Εθνική. Εθνική δεν ξέρω. Μπράβο. Τον Άγιο Κοσμά που πηγαίναμε και βλέπαμε, και θα το πω όπως είναι, και έβλεπα και τους πιο σκληρούς παίχτες και τους πιο ατίθατους παίχτες, Σούζα.
Και να, και αυτό δεν μου... είναι σούζα, είναι σεβασμός. Και αυτό, δεν ξέρω. Ναι. Αυτό και, είναι. Ωραία, σεβασμός. Σεβασμός. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση, Ντέμι, είναι ότι στο διπλό που κάνανε, κάθε 2 και 3 λεπτά σφύριζε και διέκοπτε την προπόνηση για να δείχνει με κάθε λεπτομέρεια τι έγινε όταν λάθος. Μου έκανε τεράστια εντύπωση. Ο Σάντος είναι προπονητής που όταν κάναμε προπόνηση βάζαμε πικαλαμίδες και σκοτωνόμασταν. Όποιος ζούσε, έπαιζε την Κυριακή. Η ένταση ήταν τόσο μεγάλη. Έλα. Παγορευόταν χωρίς πικαλαμίδες. Που δεν το έχω ξαναζήσει ποτέ αυτό. Η ένταση ήταν. Ναι, αλλά τι. Επί της ουσίας, τι είχε και σε κέρδη αυτός ο άνθρωπος. Γνώση. Καταλάβαινες ότι ξέρει μπάλα. Και το σεβόσουν αμέσως. Και φυσικά. Και δεν ήταν κομπλεξικός. Να σου πω κάτι. Αυτό που λένε όλοι οι προπονητές είναι κομπλεξικοί. Γιατί το λέμε. Δεν το ξέρω. Το λέτε. Το λέμε. Sorry, το λέμε. Έχεις δίκιο. Πρώτη φορά το ακούω. Όχι, δεν το ακούς πρώτη φορά. Ναι, ναι, πρώτη φορά το ακούω. Σοβαρά. Το είπες και εσύ τώρα. Δεν, είχε δεν ήταν κομπλεξικός. Δεν είχε κολλήματα, ρε παιδί μου. Τίποτα. Ναι, μπορεί να το πω και να φάνηκε ότι υποστήριξε. Ναι, ναι. Όχι, δεν ισχύει. Οκ. Μπάγεβιτς. Ένα χρόνο τον έκανα. Μια χαρά σχέση είχα. Όχι, προς ως άνθρωπος. Γενικότερα γιατί... Εγώ δεν... Καταλάβαινα ότι μέχρι να με καταλάβει ήταν λίγο από μακρός. Ντέμις, original, άρα απέναντί μου. Και... Αλλά όταν πέρασε ο καιρός, γιατί προπονητής μου είναι, άρα είναι Θεός. Περάσα 2-3 μήνες από τον Οκτώβριο, μετά δεν είχα κανένα θυμό. Με τον Μπάγεβιτς, κανένα πόλ. Ποτέ δεν είχα. Ποτέ δεν είχα. Ναι, τώρα μου το λες όντως. Μόνο έβγαινα και τον υποστήριζα, μην βρίζετε τον Μπάγεβιτς όταν ερχόταν με τον Πάγο σαν αντίπαλος. Προσπαθούσαν τα μίντια να φτιάξουν μια ιστορία κόντρας, αλλά δεν έχει γίνει ποτέ. Για να συνδυάσουν κιόλας τη φυγή του 96 ναι, με ναι. την παρουσία της εθνικής. Ποτέ δεν είχε γίνει και όταν συνεργαστήκαμε κιόλας, ήταν μια χαρά. Να σε ρωτήσω κάτι πολυτεχνικό. Εάν έπαιζες τώρα με... Έτσι όπως έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και έτσι όπως είναι η εκγύμναση των αθλητών και των ποδοσφαιριστών κυρίως. Ας πούμε, βλέπω, πάει το μάτσο 85 και γίνονται κάτι τρεξίματα μέσα στο γήπεδο που λες πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Να τρέχει ένας παίχτης στο 85 από τη μία περιοχή στην άλλη. Πιστεύεις ότι θα σου είναι ένας άλλος παίχτης ή θα άλλαζε πολλά από τα χαρακτηριστικά που είχες τότε. Δεν ξέρω να σου απαντήσω. Θα πήγαινα. Δεν θα μου φαίνονταν περίεργο γιατί έτσι έρχεται η εποχή, φαντάζομαι. Γιατί εσύ μέσα στο γήπεδο είχες έκρηξη. Είχες ένταση μέσα στο παιχνίδι σου. Βασιζόσουν πάνω σε αυτό. Ναι. Έτσι όπως παίζεται το ποδόσφαιρο τώρα. Μου τέριαζε. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο μου ταιριάζει. Δεν είναι πολύ μακριά. Γι' αυτό σε ρωτάω αν ναι. θα βάζεις καλά στοιχεία. Γιατί αυτά τα είχες. Εντάξει, θα ξέρω παραπάνω μπάλα. Ναι. Ποδόσφαιρο, θέλω να πω τακτική κτλ. Δεν... Σαν τι θα είχες καλύτερο που θα ήθελες να φτιάξεις τώρα, αν έπαιζες. Τακτική, να μην τρέχω. Ασκόπους. Και έχεις πει κιόλας ότι όταν σταμάτησες το ποδόσφαιρο, κατάλαβες πόσο καλός παίχτης ήσουν. Ναι, ναι, δεν καταλάβαινε. Έλεγα μέσα μου θα κερδίσω, θα βάλω γκολ. Αλλά όχι γιατί είμαι ο καλύτερος. Γιατί έτσι ήταν. Και το έκανα. Όταν σταμάτησα και μετά έβλεπα βίντεο και έλεγα πω. Μετά έλεγα ρε, εσύ πολύ γρήγορο ήμουνα. Δεν τα καταλάβαινα. Ναι, αλλά δεν μετά πήγες 29-30, αυτό που λες τώρα με την εμπειρία που είχες, δεν το διαχειριζόσουν να έπαιρνες καλύτερη θέση. Διαχειριζόμουν όταν ήρθε ο Σάντος προπονητής και μου έμαθε μερικά πράγματα εκεί κουλάρα. Και ο Σάντος ήρθε όταν ήμουν μεγάλος. Τυχαίες, στην Ατλέτικο, δηλαδή ένα χρόνο που έκατσα ήμουν άλλο πράγμα. Δεν με ενδιαφέρε να βάλω γκολ, τίποτα. Ήμουν εντελώς διαφορετικός. Και αυτό τον Ντέμι έζησε για τώρας που σε αποθέωνε. Ναι, ναι, που ήθελα να το μικρός να βάζει τα γκολ μικρός π.χ. Το έχεις καταλάβει κιόλας ότι είναι τόσο καλός ποδοσφαιριστής, το βλέπεις. Δεν ήμουν κανένα μάτι, έκανε μπαμ από χιλιόμετρα, ήταν συγκλονιστικός. Πόσο ήταν τότε? 19. Και εσύ? 30. Άρα τον είχες από το χέρι. Ναι, κανονικά. Κι όμως, θυμάστε όμως τον Ντόρες μετά, που τα ρίξανε κανονικά μια διετία. Και τι του δεν του πάνε. Όταν έχανε τα γκολ, ότι υπήρχαν 2-3 χρόνια. Όταν πήγε στην Τζέλση. Που δεν έβαζε γκολ, ήταν σε άσχημα. Στην Λίβερπουλ έπαιξε απίστευτα και έπαιξε 6 μήνες στην Τζέλση πολύ δυνατά. Μετά είχε ένα τραυματισμό και μετά σαν να κόπηκε ο τσαμπουκάς του πολύ. Ναι, όντως. Αλλά στην Λίβερπουλ έκανε απίστευτα. Τρομερά πράγματα. Εσένα σου κόπηκε ποτέ ο τσαμπουκάς? Όχι, δεν είχα τραυματισμούς τρομερούς. Δεν είχα γόνατα. Μόνο δύο χειρουργία στη μέση.
Να μου κουβόταν ο Τσαμπουκά, δεν νομίζω να μπορούσα να παίξω. Ναι. Γι' αυτό μου άρεσε και ο Χιούζ. Ναι, όντως είχε Τσαμπουκά μέσα στο γήπεδο. Εννοείται. Εντάξει, ο Βάνιος ο Βλαχομητρόπουλος μου λέει στο ακουστικό. Λέει ο άνθρωπος, λέει, μια χαρά μου φαίνεται. Και εγώ νόμιζα ότι. Και. Ναι. Θα σου πω ότι. Ένας, ο μέσο πάθος για τον Ντέμι Νικολαίδη, εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι οπαδοί τον σέβονται. Από όλες τις ομάδες. Τον Νικολαίδη. Όλοι οι οπαδοί. Μέσα στο γήπεδο όμως, είχε σαν την αλήθεια. Την ποδοσφαιρική αλήθεια. Δεν μου αναφέρει ποτέ. Δεν χτυπούσα, δεν. Εγώ δεν λέω unfair. Λέω τον Τζαμπουκά και την ποδοσφαιρική αλήθεια την είχε μέσα στο γήπεδο. Άσε το. Ζήσουν. Εννοήσουν τα unfair και ήσουν και μια χαρά. Όλοι. Την είχε. Ναι, πανηγύριζα. Έξαλα είναι ο παδός. Μπράβο. Okay. Καταλαβαίνω. Απλά πρέπει να σκεφτούμε ότι. Ο Βάνιας τώρα που είναι έξω. Μπράβο, ναι. Ασέβεια προς τον αντίπαλο. Όχι. Αλλά όταν σε βλέπει ένα λαό που δεν είναι ΑΕΚ. Βλέπει ποδόσφαιρο. Λέει ότι αυτός είναι Τσαμπουκάς. Έχει την ποδοσφαιρική αλήθεια. Και βλέπει τώρα έναν άνθρωπο. Εντάξει, μου είχε 50. Χαλαρό. Δεν είσαι 50 ακόμα, κάτσε. Περίμενε. Μην βιάζεσαι. 49 είναι. Πάω στα 49. 48,5. Α, πάσα 49. Ναι, σταμάτα με τα 50. Εντάξει. Ωραία. Δεν ήμουν σε ρωτήσω κάτι στο κομμάτι που είπε πριν, ας πούμε, και με την εθνική κτλ. Είσαι από τους λιγοστούς, που είναι ο μοναδικός βέβαια, που από όταν σταμάτησε το ποδόσφαιρο, δεν συμμετέχεις στους αγώνες των Legends κτλ. Να αγωνίζεσαι. Ναι, αλλά με τα παιδιά. Με τα παιδιά έχεις εξαιρετική σχέση. Όχι, αγωνιστικά λέω. Ή δεν θέλεις να σε δει ο κόσμος. Ναι, κάπου το έχω δει. Κάπου το έχω πει σε φίλους μου, κάπου δημοσίως. Δεν θέλω εικόνα που έχει. Θέλει εικόνα η τελευταία ναι. που έχουν να είναι όταν είσαι ένα ποδοσφαιριστής, ναι. Γιατί. Γι' αυτό ήθελα. Πάντα ήθελα να σταματήσω νωρίς. Το είχα στο κεφάλι μου. Ποτέ δεν φανταζόμουν να σταματήσω πριν το 31 που σταμάτησα. Αλλά έλεγα πριν να ξεκινήσει η καμπύλη, γιατί θέλω ο κόσμος να με θυμάται σε top επίπεδο. Σταμάτησα 31 παρά. Ναι, και τώρα θα, πολύ μικρός. Θα συνεχίσω να παίζω μπάλα τώρα. Όχι, τι θυμάστε. Αυτά που θυμάστε, δεν χρειάζεται να με δείτε. Ούτε με κοιλιά, ούτε πιο αργό, ούτε πιο. Σου ξαναστέλνει μηνύματα. Οπότε. Ποιο στέλνει μηνύματα, δεν μπορώ να καταλάβω. Κοίταξε, άνοιξε το, ναι, αλλά πες μας τι λένε. Ναι, άμα σε αποθεώνουν, μας το πεις όμως. Ναι, ξέρουμε κι εμείς. Όχι, δεν μπορώ να πω. Δεν μη. Πες μας αν είναι καλά μόνο. Άμα είναι καλά, ναι. Ωραία, εντάξει, επειδή ο Καλουνάς είπε για την ηλικία. Κόρη σου αυτή. Α, ναι, η κόρη μου είναι αυτή. Η κόρη μου και ο γιος μου. Εδώ είναι μικρά, εδώ είναι μικρά. Απλά μου αρέσει γιατί γελάνε. Ωραία, η κόρη. Η κόρη μου μοιάζει πολύ, πάρα πολύ. Και ο γιος μου είναι Θεός. Παίζει. Είναι δυνατό τα παιδιά μας να μην είναι. Εννοείται. Για όλους. Εννοείται. Παίζει ο γιος. Όχι. Ο γιος είναι σεφ. Σεφ. Τι λες. Ναι, μαγειρεύει εξαιρετικά. Τι ώρα με εκμεταλλευτήκατε, μήπως και πέρασε η ώρα. Όχι, δεν νομίζω. Έχω ένα 30 λεπτό ακόμη. Άμα θες, φύγε. Μπορεί να σηκωθεί. Πού θα πάζετε. Μπορεί να σηκωθεί άμα θέλει. Φύγε, φύγε, φύγε. Φύγε. Θα κάτσω με τον Κορονά. 10:30. Είδε τη ώρα που περνά. Αυτό σημαίνει. Μου πες, έλα να κάνουμε ένα σχόλιο για το ναι. Πάω Κάε. Κάνα δεκάλεπτο. Κάνα δεκάλεπτο. Και έχει πάει 10:30. Μια μισή ώρα μιλάμε. Το κατάλαβε. Πρέπει να το σταματήσουμε. Κάνει τα μηνύματα και πόσο πάει. Δεν νομίζω. Δεν μα σου πω. Κάτσε 5 λεπτά και φύγουμε. Έτσι εδώ είμαστε χαλαροί πολύ. Έτσι είναι η εκπομπή. Πολύ χαλαροί. Δεν σου ρωτάω κάτι προσωπικό τώρα. Δεν είναι. Στη Βούλα, σε είχα δει μια φορά με το γιο σου να παίζει ποδόσφαιρο. Κάνω λάθος. Όχι. Στον Άρη Βούλα. Εγώ μόνο πήγαινε, πιο κάτω. Πήγαινε μικρός. Ναι. Α, πήγαινε μικρός. Ναι, 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 ναι. Γι' αυτό λέω αν. Ναι, πήγαινε. Σωστά. Και μετά δεν προχώρησε. Εντάξει, οκ. Μετά του άρεσε, μάθαινε, έκανε. Ήταν ασχολιόταν πολύ. Λίβερπουλ πολύ. Καλύτερα, ναι. Έχουμε πάει σε πολλά ταξίδια στο Άνφιλντ και στους τελικούς. Κλαίγαμε όταν χάσαμε στην Ουκρανία. Με μετά πήγαμε το πήραμε στη Μαδρίτη. Στη Μαδρίτη. Ωραία. Πώς είναι ένας πατέρας. Σταματάει το εγώ. Ναι. Λες, όχ, τώρα ξαρτώμαι από κάτι άλλο και είναι τα παιδιά σου. Αυτό είναι η τεράστια αλλαγή. Δηλαδή,
κυριαρχεί επάνω σου κάποιος άλλος. Εγώ τονίζω μόνο με τα παιδιά μου αυτό, ότι που είμαι αυτόνομος, που θέλω την ελευθερία μου, τελείωσα. Υπάρχουν δύο τύποι, ο γιος και η κόρη, που πλέον μπορεί να με κάνουν... Δεν επιτρέπω, ρε παιδί μου, εγώ είμαι εγωιστής, δεν επιτρέπω να μου αλλάζουν τα συναισθήματα, να με στεναχωρούν ή να με χαροποιούν άτομα τα οποία δεν αξίζουν. Πρέπει να αξίζουν. Είμαι εγωιστής. Όταν κάνεις παιδιά όμως, σε κάνουν τι θέλουν. Σταματάει, δηλαδή, είναι τρόμαξα λίγο στην αρχή. Πλέον, δεν έχεις τον έλεγχο του εαυτού σου, είναι κάποια άλλα άτομα. Και είναι ο γιος μου και η κόρη μου, που μπορούν να με κάνουν ό,τι θέλουν. Ωραία, και τώρα είναι και η πιο ομοφιλική, νομίζω. Πλέον, σιγά-σιγά. Η εφηβεία. Όλες οι ηλικίες ωραίες. Είναι διαφορετικές. Απλά... δεν εξαρτάται τη ζωή σου από σένα μόνο. Δηλαδή, με ένα τηλέφωνο έχει αλλάξει τη ζωή σου γιατί ο γιος σου δεν είναι καλά. Η κόρη σου. Υπάρχουν άτομα πλέον που με εξουσιάζουν. Ήταν, για να το καταλάβω, ήταν σοκ για μένα γιατί είμαι πολύ αυτόνομος. Δεν πρέπει να με. Αλλά απ' την άλλη είναι και τρομερό. Το συνέστημα, ναι. Είναι τρομερό. Άρα είναι μοναδική. Και δεν μπορείς να κρίνεις κανέναν άνθρωπο αν δεν γίνεις μπαμπάς. Δηλαδή. Είναι άλλο, είναι άλλο συναισθήματα καινούργια όταν γίνεσαι μπαμπάς. Έτσι. Άρα εγώ κρίνω οποιονδήποτε άνθρωπο από την ώρα που γίνει μπαμπάς αλλιώς. Δηλαδή, ξέρω ότι αυτό που κρίνω έχει και ένα μπαμπά. Είναι ωραίο αυτό. Ότι... δεν γίνεται να κρίνεις ανθρώπους αν δεν γίνεις, ρε παιδί μου. Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Και εγώ το έχω σκεφτεί πολλές φορές. Ότι κάποιος είναι παιδί κάποιου άλλου. Ή πατέρας έχει και κάποιον άλλο άνθρωπο. Ναι, έτσι καταλαβαίνεις επίσης και τους δικούς σου γονείς. Για να τους καταλάβεις πρέπει να γίνεις εσύ. Εγώ έχω ένα γιο. Αλλά επειδή είπες για την κόρη. Sorry, σε ρωτάω ό,τι σκέφτομαι. Εγώ δεν θα μπορούσα να διαχειριστώ με τίποτα. Πώς να το πω. Και με όλα αυτά που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Να είχα μια κόρη. Αλήθεια. Με όλα αυτά που βλέπω τον τελευταίο καιρό. Πρόσφατα με την τελευταία υπόθεση. Δεν ξέρω τώρα. Με τρελαίνουν αυτό το πράγμα. Σε τι αναφέρεις. Σε όλα αυτά τις αποκαλύψεις τον τελευταίο καιρό με τους βιασμούς, τις γενοκτονίες, με όλα αυτά. Τρελαίνομαι, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Κι εγώ έτσι νόμιζα. Αλλά. Με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Η κόρη μου μιλάει ελεύθερα. Μιλάει για αγόρια. Μιλάει ελεύθερα και τελικά δεν είμαι ο μπαμπάς που λέω «Ωχ, τι γίνεται». Τη έχω εμπιστοσύνη απόλυτη. Είναι ωραίο να σου μιλάει για αγόρια. Τι θα σου μιλήσει, για αγόρια και για κορίτσια, δεν με νοιάζει. Τη έχω εμπιστοσύνη. Εγώ λέω. Έτσι όπως από αυτά που βλέπω, θα τρελαινόμουν. Να λέω, πού να μου πεις, για το γιο σου τρελαίνεσαι. Τρελαίνομαι. Αλλά... ο γιος είναι αρσενικό όμως. Ναι. Δεν ξέρω, κακό, λάθος είναι και αυτό ναι. Που σκεφτόμαστε. Ναι, απλά έτσι, έτσι. Η ζωή όταν... και τα στερεότυπα είναι έτσι. Αλλά όταν βλέπεις να γίνονται τόσοι φόνοι, τόσες γυναίκες να χάνονται, ίσως μας έχουν μεγαλώσει τις γονείς μας, δεν ξέρω, οι γενιές μας. Τρελαίνομαι. Μην μαγριεύεις, μια χαρά τα πάω, έχω εμπιστοσύνη. Έτσι αλλιώς η κόρη σου έχει μεγαλώσει και όλα αυτά και ιστορίες και τέτοιο. Αλλά... κι εγώ νόμιζα ότι θα είμαι λίγο πιο... αλλά... όχι. Ωραία, θα αλλάζω δύο λεπτά ακόμη. Ναι. Σε ερώτηση για τους επιθετικούς. Πώς... πάρω να ξοπάω, ναι, τον πάω. Ναι. Μήπως και... τώρα τον έφερες, μπράβο, ναι. Τον βλέπεις, έχει... το σκέφτηκα και την ώρα που έβλεπα τη φωτογραφία με τον Μακελέ και τη Ρεάλ. Για μένα, ο κορυφαίος παίκτης που έχω δει στη ζωή μου, μπορεί να είναι η Ρωσιλία, αυτό που λέω. Αλλά έτσι το αισθάνομαι, είναι ο Ζινεντίν Ζιντάν, επειδή τον έχω δει και live. Για σένα ποιος είναι. Ο Μέση. Έχει δίκιο. Για μένα είναι ο Μέση χωρίς να... να το. Χωρίς να υπάρχει μπράβο, δεύτερος. Και αυτό το παιχνίδι κιόλας είναι το τελευταίο της καριέρας του. Ναι. Του Ντέμι. Όχι του Ζιντάν, του Ντέμι. Δεν... είναι ο Μέση που είναι εξωγήινος και είναι η υπόλοιπη. Όλοι οι υπόλοιποι. Και ο πιο μεγάλος Έλληνας παίκτης που έχω δει είναι ο Χατζηπαναγής. Σε προλαβαίνω. Μακράν του δεύτερου, δηλαδή ο Χατζηπαναγής ή ο Μαραντόνα. Γιατί? Γιατί ήταν, δεν. Δεν είναι πραγματικό. Τον έχουμε δει όταν είμαστε μικροί, βέβαια, το Βασίλη Χατζηπαναγή. Δεν υπάρχει. Ήταν εξωπραγματικό. Δεν υπάρχει. Είναι επίπεδο Μαραντόνα ήταν. Ναι. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερο Έλληνα παίκτη από αυτό. Να.
έχουμε δεδομένο το ότι δεν έχω προλάβει άλλες εποχές και με όλα αυτά, έτσι. Και ότι αλλάζουν και εποχές επίσης. Επίσης αλλάζουν και εποχές και δεν μπορούμε να κρίνουμε τον παίχτη του 50 με τον παίχτη του 2020. Απλά ο Χατζηπαναγκής ήταν επίπεδο Μαραντόνα. Ο Μέση είναι ένα άλλο επίπεδο δικό του και μετά είναι το ποδόσφαιρο. Άρα σε αυτό που λένε Κριστιανό Μέση. Όχι, όχι, αυτό δεν υπάρχει. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν τον αποδέχεσαι ως μια. Ο μεγαλύτερος αθλητής ποδοσφαιριστής που υπάρχει είναι ο Ρονάλντο. Αθλητής όμως. Ναι. Ο Μέση είναι ο μεγαλύτερος παίκτης που έχει βγει ποτέ. Τώρα. Σε ρώτησα γιατί ήταν αυθόρμητο. Εσύ τον έχεις δει να παίζει μέσα, είσαστε αντίπαλοι. Τι είχε μέσα στο γήπεδο? Ποιος? Ο Μέση. Δεν ξέρουμε. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρουμε τι είχε. Δηλαδή, αυτά που κάνει είναι. Δεν τα έχεις δει ποτέ να τα ξανακάνει άλλος, παιδί μου. Οι πάσες του, η τρίπλα του, τα γκολ του, ευφυΐα του. Η εκτέλεσή του. Τι να. Μια φορά στα 100 χρόνια. Αυτό είναι. Ναι. Τον άλλο. Μη φανεί. Όχι, όχι. Το σέβομαι τρελά. Τρομερός αθλητής, έτσι. Μιλάμε τώρα. Δεν υπάρχει ο Ρονάλντο. Και από ό,τι έχει σκληρή δουλειά κιόλα. Ότι μπορεί να μην έχει το top ταλέντο, αλλά με σκληρή δουλειά μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Top ταλέντο έχει. Αλλά είναι αθλητής. Ο άλλος είναι το ποδόσφαιρο. Όλο το ποδόσφαιρο είναι ο Μέση. Νομίζω είμαι εγώ, ο Γκουαρδιόλα και ο Λίνεκερ που έχουμε αυτή την άποψη. Η πιο μεγάλη φαν του είμαστε εμείς. Ο Μέση δεν έχει ποδοσφαιρική αλήθεια. Εντάξει. Δεν έχει. Δεν έχει. Όχι, όχι, όχι. Ο Κριστιάνο έχει. Εντάξει. Περισσότερο. Κυρίως στην αρχή. Και δεν πέφτει ποτέ έτσι. Δύο παίχτες δεν πέφτουν ποτέ. Ο Νιέστα και ο Μέση. Θες να του ρίξει. Δεν πέφτουν ποτέ. Και αδύνατοι. Αν και ο Μέση το τελευταίο καιρό έχει φτιάξει φοβερό σώμα. Δεν ξέρω αν τον έχει δει. Δεν ξέρω. Φοβερό σώμα. Η Νιέστα είναι ένα άλλο παίχτη, α πούμε. Η επιτομή τη απλότητα. Δεν υπάρχει. Η Νιέστα, Τσάβη, Μέση. Yeah. Είναι η τριάδα. Τζόρνταν, Πίπεν, Ρόντμαν. Καλύτερη. Μπάσκετ βλέπεις? Έβλεπα παλιά. Αυτά που λες τώρα τα ξέρω. Δεκαετία 90, όλο το NBA το ξέρω απ' έξω. Άρα είσαι Τζορντανικός, ε. Ναι. Last Dance είδες. Μετά Διαμαντίδη, Σπανούλη, Παπαλουκά. Να, και αυτό είναι ωραίο που λες. Άλλη τριπλέτα. Δώσε μου 5 λεπτά. Αυτό που λες τώρα για τους Έλληνες, ποτέ οι Έλληνες δεν κατάλαβαν στην κόντρα Διαμαντίδη και Σπανούλη. Καμιά κόντρα, ποια κόντρα? Όχι, όχι. Παλιά. Αθλητική εννοείς. Ναι, αθλητική και τέτοιο. Οπαδών. Ποιος είναι καλύτερος? Ναι, αλλά. Ποτέ δεν οι οπαδοί έχουν κόντρα, αυτό τα παιδιά όχι. Όχι, φίλε. Ποτέ δεν καταλάβαν ότι ο Διαμαντίδης και ο Σπανούλης στην Ευρώπη είναι σαν τον Μέση και τον Κριστιάνο. Τόσο μεγάλη. Αυτό είναι το επίπεδο τους. Μπασκετικά. Τόσο είναι. Δεν έχω δει, αλλά ας κοιτάξουμε στο Ευρωμπάσκετ τα στατιστικά. Δεν υπάρχει. Είναι. Τι να πω, στο top 5 του ευρωπαϊκού μπάσκετ πρέπει να είναι αυτοί οι δύο. Και ο Παπαλουκάς. Ναι. Ο Παπαλουκάς, εγώ τον είχα χάσει. Γιατί έπαιζε και στη τα κάναμε έξω. Ναι, στη Ζεσκά. Ναι, αλλά ο κουμπάρος μου τα άμαθε. Μου λέει, Παπαλουκάς, τι κάνει. Μου είμαστε λίγο μπάσκετ, γιατί είναι μπασκετικός, βάζελος. Γιατί τους δύο τους έβλεπες εδώ, ρε παιδί μου. Ο Παπαλουκάς τα έκανε και ήταν σε μια. Ναι. Μιλάμε τώρα για. Και άλλοι Έλληνες παίκτες είναι. Κυριαρχεί το ελληνικό στοιχείο, έτσι. Εδώ, Ντέμι, τώρα έχουμε τρεις Έλληνες προπονητές στην Ευρωλίγκα. Σφερόπουλος, Ιτούδης, Μπαρτζόκας. Σχολή. Ναι, και γενικά έτσι, δηλαδή, είναι. Και τον κορυφαίο αθλητή στο NBA αυτή τη στιγμή. Ναι, τα έχει καταφέρει και εξάγει και προπονητές. Στο ποδόσφαιρο θα έχουμε κάνει ένα βηματάκι άμα μπορέσουμε και εξάγουμε. Είχα μια συνέντευξη. Το Ποστέκογλου. Το Άγγελο, ναι. Έχει έρθει στην Αυστραλία ο Άγγελος. Ναι, τρομερός. Νούμερο ένα σε κατοχή μπάλα στον κόσμο, πάνω από τη City. Ξέρεις. Τρομερός τύπος, τον γνώρισα μέσα στη συνέντευξη. Φοβερός, φοβερός. Ξέρεις που είχε. Δεν λέμε ότι τον εξάγαμε εμείς, διότι. Όχι, ήταν στην Αυστραλία. Ξέρεις ποια ήταν η ομάδα του Άγγελου πρώτη, εδώ. Ναι, η Παναχαϊκή. Τα έμαθα όλα. Και ήμουν με το Σάμαρη χθες και μου έλεγε πω βγήκε ο Άγγελος. Α, λέω, είχα ξεχάσει ότι ο Σάμαρη και πέσει. Στην Παναχαϊκή, ναι. Ξέρεις γιατί έφυγε την Παναχαϊκή. Ξέρω. Δεν το έμαθα στην εκπομπή. Ένας κύριος του δίνει κάτι χαρτάκια. Έκανε μια ερώτηση στον Μπογιά της συνέντευξης που κάνατε. Και του είπες ότι ποιος παίχτης σε έπαιζες μαζί και σε βελτίωσε. Σε έκανε καλύτερο παίχτη. Δεν του είπαμε αυτό. Σε έκανε καλύτερο. Ο καλύτερος συμπαίχτης που είχες και αυτός απάντησε ότι αυτός κάνει τους συμπαίχτες καλύτερους. Ναι. Εσένα υπήρχε κάποιος συμπαίχτης
που να μπες μαζί του και να σε έκανε καλύτερο παίχτη μες στο γήπεδο. Να ένιωθες ότι ήσουν... Ωραία, ωραία ερώτηση. Κατά μία άποψη ο Τσάρτας, επειδή όπου ήθελα την έδινε, με έκανε καλύτερο. Ας πούμε, αν το δεις έτσι. Με βόλευε ο Τσάρτας εμένα. Θα μου τη δώσει εκεί που τη θέλω. Μεγάλο πλεονέκτημα για ένα επιθετικό. Το απόλυτο δεκάρι Τσάρτας. Κασάπης, Μπορμπόκης, τα καλύτερα μπακ που... πάνω από την εποχή τους. Μπακ που λες, αυτό που είπες και πριν, ότι στην εποχή τη δικιά μας θα στέκονταν μια χαρά. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μπακ 20 χρόνια μπροστά. Ναι, αυτό. Τι, με ρώτησες. Δεν θυμάμαι. Κορυφαίο δεκάρι. Α, ναι, ναι, το κορυφαίο δεκάρι. Ποιος να ήταν. Και το τελευταίο ίσως. Ως δεκάρι. Παλιά σκοπή. Το τελευταίο σίγουρα. Τελειώσαν τα δεκάρια. Το τελευταίο στην Ελλάδα σίγουρα. Καλά, γενικά έχουν τελειώσει, αλλά ναι. Ήταν τα κορυφαία πόδια στην Ευρώπη στην εποχή του. Top 3. Πόδι. Πόδι, πόδι. Ναι. Μα... ευχαριστώ πολύ. Να πω ένα για να κλείσουμε. Ναι, ναι, ναι. Όταν ήταν στη Σεβίλη ήταν. Ευχαριστούμε. Πέρασα πάρα πολύ. Και εμείς περνάμε καλά. Ξέρεις γιατί. Προσπαθούμε εδώ πέρα να φέρουμε ανθρώπους που μιλάμε για ποδόσφαιρο. Εντάξει, ξέφυγε λίγο η συζήτηση, αλλά οκ, okay, δεν είπαμε κάτι, ξέρεις. Ναι, ναι, δεν πειράζει. Ναι, όχι. Ξέρεις, επειδή καθόμαστε και στις πολυθρόνες. Χαλαρώνουμε λίγο, είμαστε. Σαν παρέα. Σαν παρέα. Τελευταίο. Τι θα κάνεις τα επόμενα 5-10 χρόνια. Δεν θέλω να πω. Να κάνω εγώ τη δυσκολία. Τι θα ήθελα να κάνω, είναι η ερώτηση. Αυτό κρύβει τέτοιο πράγμα. Κάτι θα κάνει. Αυτό. Το κατάλαβα. Απλά είπα να την αφήσουμε. Να σου πω κάτι. Αυτό που ήθελες να κάνεις, δεν θα το πούμε. Και είχαμε συναντηθεί, αν το είχες κάνει, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν θυμάμαι. Θα σου πω μετά. Θα σου πω μετά. Είχες έρθει εδώ. Εγώ δεν γνωρίζω. Μην με κοιτάς. Αυτό που θα ήθελα να κάνω δεν έχει καμία σχέση με τη δημοσιότητα, οπότε δεν αφορά. Εντάξει, ωραία, εντάξει. Θα κάνω εγώ τη δύσκολη ερώτηση για να κλείσουμε με αυτόν τον τρόπο. Όταν είχες έρθει λοιπόν στο ραδιόφωνο, σε είχαμε ρωτήσει αν θα ξανάβλεπες ποτέ τον εαυτό σου στην ΑΕΚ. Εγώ θα ξανακάνω αυτή την ερώτηση. Το 2022, μετά από 2 χρόνια και κάτι. Θα το ξανάβλεπε ποτέ στην ΑΕΚ. Τότε είχε πει ότι δεν υπάρχει περίπτωση να το ξαναβλέπω τον εαυτό μου. Τώρα. Λογικά θα σου πω ότι ποτέ μιλές ποτέ, δεν ξέρεις. Δεν τον βλέπω, αλλά ποτέ μιλές ποτέ. Όσο φτιάχνεται το ποδόσφαιρο, μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι θάνατες, αλλά μεγαλώνουμε κιόλας. Εδώ έγινε δημοσιογράφο. Δεν σε δούμε στην άλλη. Δημοσιογράφο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Καλά. Λοιπόν, γεια σα. Ήταν ο Ντέμις Νικολαίδης. Δεν σχολιάσαμε το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Το παραδέχτηκε. Εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο. Γιατί ο Ντέμις είναι ένα άνθρωπο που μπορεί να μιλήσει και για το ποδόσφαιρο και για άλλα πράγματα. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμεί θα ξαναπούμε ηλία πότε. Την επόμενη εβδομάδα, ναι, περιμένοντας να μάθουμε τις ημερομηνίες των ρεβάνς του κυπέλου. Σωστό. Γεια σας, καλό βράδυ, ευχαριστούμε πολύ.